Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα. Του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Flash από τη Δυτική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πολλά τα θέματα στη σημερινή μας συνάντηση. Κυρίαρχο, η πανδημία, το πώς εξελίσσεται, τι γίνεται στα νοσοκομεία μας. Το πολιτικό ρεπορτάζ πλούσιο. Είχαμε στη Δυτική Μακεδονία την επίσκεψη του πρώην. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, και έχουμε μπροστά μας την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Και βέβαια άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, στην επόμενη μία μισή ώρα που θα είμαστε μαζί. Πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάω από την Κεντρική Μακεδονία, από την Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε τη Δήμητρα Τσάτσου, η οποία είναι στο ρεπορτάζ που θα μας δώσει και την πανδημία. Καλησπέρα, Δήμητρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε στον Εύρο. Πριν ξεκινήσουμε να μας δίνεις το ρεπορτάζ, να καλησπέρισουμε όλους τους συναδέλφους. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο. Βλέπουμε τον Γιώργο Τοχοντρόπουλο. Καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Κατηφορίζουμε, πάμε στην Καβάλα. Βλέπουμε τον Νίκο Τοσπιτσέρη. Καλή εβδομάδα, Νίκο. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη βλέπουμε τον Κώστα τον Μαυρίδη. Καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλή εβδομάδα. Αν πρόσεξα καλά, ανέστησε τον παλιό πρωθυπουργό, τον πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Τον είπε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι. Αμάν, έκανα αυτό το λάθος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην Δήμητρα Τζάτσου να δούμε πώς έχει η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη που δέχεται και τις περισσότερες πιέσεις. Δήμητρα. Καλό απόγευμα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης. Εφιαλτικές συνεχίζουν να είναι οι εφημερίες. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι χθες στο Παπανικολάου είχαμε 50 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό και περισσότερες από 100 προσελεύσεις ύποπτων κρουσμάτων. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως όμως σοβαρές καταγγελίες γιατρών και νοσηλευτών με αρνητές οι οποίοι εισβάλλουν στους θαλάμους με σκοπό να μην διασωληνωθούν οι ασθενείς. Μάλιστα, ένα τέτοιο περιστατικό έγινε και στο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, όπου εισέβαλαν αρνητές και δεν άφηναν τους γιατρούς να διασωληνώσουν τους ασθενείς. Μάλιστα, για αυτό το θέμα έχουμε και παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να γίνει μια εκτενή έρευνα και από την αστυνομία και από την εισαγγελία. Σε αυτά όμως έρχονται να προσθεθούν και άλλα περιστατικά, με το τελευταίο να αφορά μια γυναίκα η οποία με το πρόσχημα ότι θα βοηθήσει συγγενείς ασθενούς ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος του ζήτησε 3.500 ευρώ προκειμένου να μεσολαβήσει για να βρει ελεύθερη κλίνη στη μονάδα θετικής θεραπείας. Ολοκληρώνοντας, να σας μεταφέρω μια ευχάριστη είδηση, καθώς αποσωληνώθηκε το βρέφος 4 μηνών το οποίο νοσηλευόταν επί 13 συνεχόμενες ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, να βάλουμε και λίγο χαμόγελο. Πραγματικά πολύ σημαντικό και θετικό αυτό που μας είπες τώρα, Δήμητρα. Πάω στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στον Γιώργο Τοχοντρόπουλο. Πώς έχει η κατάσταση εκεί, Γιώργο? Εδώ χαμόγελα σίγουρα δεν υπάρχουν. Έχουμε 100% πληρότητα στην αρχή της εβδομάδας και κατελημμένες όλες τις κλίνες στην ΜΕΘ, το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Στις απλές κλίνες COVID το πρωί σήμερα με τις τελευταίες πληροφορίες βρισκόταν 52 ασθενείς, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές που προκάλεσε φυσικά ο κορονοϊός. Να πούμε συνολικά, το Σάββατο και την Κυριακή τα κρούσματα ήταν ελαφρώς μειωμένα, παρόλα αυτά ήταν 201. Και ο Εύρος, όπως πάντα, όπως το τελευταίο διάστημα δηλαδή, παραμένει η περιφερειακή ενότητα με τα περισσότερα κρούσματα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Να πούμε βέβαια από τα ευχάριστες ειδήσεις, έχει ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης μονοκλονικών αντισωμάτων σε ασθενείς σε κορονοϊό, τον οποίο η αίτηση εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή και εδώ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Να κάνουμε εδώ να πούμε και μια παρέθεση ότι πρόκειται για ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες υψηλού κινδύνου και ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει την αίτηση των ασθενών αυτών προκειμένου να προχωρήσουν σε αυτή την θεραπεία. Και τέλος να κλείσω ότι είχαμε και τα πρόστιμα εδώ στην περιφέρειά μας. Είχαμε σύνολα θρηστικά πρόστιμα μέσα σε μόνο το Σάββατο 10.300 ευρώ. Είχαμε 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα και φυσικά την αναστολή 15 μέρες για παράβαση των πιστοποιητικών, 2.000 πρόστιμο σε άλλο κατάστημα και επίσης 15η αναστολή. Και τέλος, είχαμε και 11 παραβάσεις των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας από ιδιοκτήτες και πελάτες καταστημάτων.
Νομίζω ότι η χορήγηση των μονοκλωνικών αντισωμάτων, τα οποία δίδονται πλέον και σε δύο νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, από όσο γνωρίζουμε, είναι μια δικαίωση, και πρέπει να το πούμε αυτό, του πρώην Υπουργού Υγείας, του Παύλου Πολάκη, που φώναζε από την πρώτη στιγμή, ενώ αντιθέτως πολλά στελέχη αφισβητούσαν, και θυμίζω ακόμη και τον κύριο Βεζιρόπουλο, που διατέλεσε Υπουργός Υγείας στην εκπομπή, που έλεγε αυτά είναι αστιότητες. Λοιπόν, πάω στην Καβάλα και στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Η κατάσταση με την πανδημία είναι δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη, όπως όλη τη χώρα. Για να καταλάβετε, όταν στην Καβάλα, η Καβάλα έχει την καλύτερη εικόνα σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και παρόλα αυτά, τα τελευταία 24 ώρα, ενώ οι νοσηλευόμενοι στην κλινική COVID είχαν πέσει κάτω από τους 40, είχαν φτάσει στους 32-33, τώρα πια ξανάφτασαν στους 45. Υπάρχει δεύτερη μονάδα, δεύτερη κλινική, στον 5ο και στον 3ο όροφο πια, και είναι 6 στη ΜΕΘ. Η εικόνα στα άλλα νοσοκομεία της περιοχής είναι δραματική. Στις Σέρες, για παράδειγμα, είναι 65 στις μονάδες που νοσηλεύονται και 14 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάσταση είναι δραματική στο νοσοκομείο της Δράμας, της Ξάνθης και της Ροδόπης, ενώ το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, πέραν της πολύ επιβαρημένης κατάστασης που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, εξυπηρετεί και περιστατικά απόλυτη την περιφέρεια, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι δραματική. Μάλιστα. Έρχομαι στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη και στον Κώστα Μαυρίδη. Κώστα. Ναι, φοβάμαι ότι και εγώ δεν θα σας πω ευχάριστα νέα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πανδημία, συνεχώς πηγαίνουμε προς το χείριστο. Με επίκεντρο, θα έλεγα, την χειρότερη εικόνα που έχει το νοσοκομείο της Κοζάνης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 67 ασθενείς COVID και η είδηση είναι ότι από σήμερα το νοσοκομείο της Κοζάνης αδειάζει κλινικές, αδειάζει ασθενείς, καθαρούς ασθενείς, μη COVID δηλαδή, για να τους πάει στην Euromedica, στην ιδιωτική κλινική, προκειμένου να αυξήσει τις κλίνες COVID για κάθε ενδεχόμενο. Ήδη μας πληροφορούν από τη διοίκηση του νοσοκομείου ότι οι ασθενείς, οι καθαροί ασθενείς του χειρουργικού τομέα, του γυναικολογικού και της παιδιατρικής, μεταφέρονται στην ιδιωτική κλινική προκειμένου να αδειάσουν κρεβάτια για τις επόμενες ημέρες. 67 είναι οι ασθενείς COVID στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Αντιθέτως, στο νοσοκομείο της Εορδαίας, στον Ποδοσάκιο, έχουμε 37 ασθενείς. Υπάρχει περιθώριο εκεί, είναι μέχρι 60 και σε έκτακτη περίπτωση μπορεί να γίνει και 80 αυτό το 60. Είναι όμως γεμάτη η ΜΕΘ. Έχουμε 5 ασθενείς στην μονάδα εντατικής θεραπείας και το επίσης δυσάρεστο είναι ότι με COVID νοσηλεύεται και ένα 12χρονο παιδί, ευτυχώς σε καλή κατάσταση στην παιδιατρική κλινική. Τώρα να πω και μια είδηση σε σχέση με το νοσοκομείο των Γρεβενών. Έχουμε 20 ασθενείς COVID, από τους οποίους οι 17 είναι ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι και δικό μου ερώτημα. Χειρουργικό, προσέξτε τώρα. Άνθρωποι που είναι χειρουργείο, ταλαιπωρημένοι. Γυναικολογικό και παιδιατρικό, έπεσε σωστά. Και παιδιατρική. Παίρνουν λοιπόν αυτούς τους ασθενείς και τους πάει σε μια ιδιωτική κλινική για να μην επιτάξει τις ιδιωτικές, να μην τις βάλει στο παιχνίδι η κυβέρνηση, να μην τις αποκτήσει κανείς. Έτσι έχουμε καθαρές. Μετακάθαρες, αστρατέρες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ θα έλεγα και γιατί να μην τις μεταφέρει στην Πτολεμαϊδα. Στο νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Για πάμε να δούμε συνολικά το ρεπορτάζ. Το ότι δεν θα υπάρξει το επόμενο διάστημα lockdown επιμένει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, δεν υπάρχουν σκέψεις για lockdown και ούτε σκέψη για μέτρα για τους εμβολιασμένους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν αποκλείται το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα να αποφασιστούν και να επιβληθούν νέα μέτρα που θα αφορούν τους μη εμβολιασμένους. Την ίδια στιγμή, αύξηση 10% καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στους εμβολιασμούς σε πολίτες άνω των 12 ετών. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολυμέτωπη προσπάθεια για την ανάσχεση της πανδημίας, προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές, προκειμένου να στηριχθεί το σύστημα υγείας και να παραμείνουν ανοιχτές η οικονομία, η εκπαίδευση και η κοινωνία μας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις, συνεχίζει την εφαρμογή της δυναμικής στρατηγικής που έχει χαράξει. Εστιάζει στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην εφαρμογή των μέτρων που ήδη ισχύουν και φυσικά στην επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης, τόσο με την πρώτη όσο και με την τρίτη δόση. Ήδη, μετά τα πρόσφατα μέτρα, υπάρχει σημαντική αύξηση των εμβολιασμών,
Τις τελευταίες 16 μέρες είχαμε αύξηση 10% στους συμπολίτες μας που επιλέγουν να κάνουν το εμβόλιο και πλέον πάνω από 7.135.000 πολίτες άνω των 12 ετών έχουν επιλέξει να κάνουν το εμβόλιο. Σημειώνεται ότι πέρα από τα στοιχεία των νοσοκομείων, που επισημαίνουν ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ανεμβολίαστοι. Τέλος, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, τις επόμενες 10 με 15 ημέρες θα αποσαφινιστεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος με την εξάπλωση της νέας μετάλλαξης όμικρον. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλες τις εξελίξεις που έχουμε με την πανδημία, τι συμβαίνει στα νοσοκομεία μας. Βέβαια, να συζητήσουμε και αυτό που μας προβλημάτισε με το ρεπορτάζ που μας έδωσε από την Θεσσαλονίκη Δήμητρα Ιτσάτσου, όπου έχουμε επιδρομές αρνητών για τη διασωλήνωση των ασθενών. Θα συνομιλήσουμε με τον γραμματέα της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών, τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους συνταθεατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να πάρω το πρώτο σχόλιο σας, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Πάμε από το κακό στο χειρότερο? Βλέπετε κάποια βελτίωση? Ναι, δυστυχώς η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ιδιαίτερα, γενικά είναι πολύ δύσκολο, αλλά εκτός ελέγχου ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από 100 ασθενείς οι οποίοι είναι στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ, δηλαδή είναι διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους, φορητούς αναπνευστήρες, εκτός ΜΕΘ και περιμένουν εισαγωγή για μονάδα εντατικής θεραπείας. Χθες ήταν 120. Από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία είναι στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία και όπως ξέρετε πολύ καλά η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη επηρεάζει άμεσα και τη Δυτική Μακεδονία, διότι η Δυτική Μακεδονία πάντα και κακώς έχει έλλειψη περίγων μονάδων εντατικής θεραπείας και οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς της Δυτικής Μακεδονίας, ανεξάρτητα από το τι πάσχουν, συνήθως στη Θεσσαλονίκη διακομίζονται. Άρα λοιπόν αυτή η κατάσταση επηρεάζει άμεσα και τη Δυτική Μακεδονία. Δυστυχώς, από όσα έχουμε πει και από όσα έχουμε προειδοποιήσει από το Μάρτιο του 2020 ήδη και συγκεκριμένα και πάλι που κρούσαμε το κόδωνα του κινδύνου τον Οκτώβριο του 2021, δεν έχουν εισακουστεί, ελάχιστα έχουν υιοθετηθεί. Δυστυχώς, εάν είχαν υλοποιηθεί έστω και τα μισά από αυτά που φωνάζουμε τόσο καιρό, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα και θα είχαμε αποφύγει χιλιάδες θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Θα ήθελα να σχολιάσετε, κύριε Παπα-Νικολάου, το εξής. Μου έλεγε πριν ο Κώστας Μαυρίδης, από το ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Μακεδονία και από το νοσοκομείο της Κοζάνης, αδειάζουν τρεις κλινικές, χειρουργικό, γυναικολογικό τομέα και παιδιατρική και τους πηγαίνουν σε ιδιωτική κλινική και τους ασθενείς για να τους κάνουν να τις μετατρέψουν για αυτές τις κλινικές σε COVID. Αυτό το πράγμα, ναι. Δεν ξέρω, πώς θα το πούμε αυτό τώρα? Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι η καταδίκη από την κυβέρνηση το ΕΣΥ να γίνεται μονοθεματικό σύστημα που θα ασχολείται μόνο με μία νόσο, δηλαδή με την νόσο COVID-19. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Είχε γίνει και στο δεύτερο κύμα και στο τρίτο κύμα, τώρα το βλέπουμε και στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Σας υπενθυμίζω ότι η παραμέληση της λοιπής νοσηρότητας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι επίσης θανατηφόρα κάθε φορά που δίνονται τέτοιες εντολές για κλείσιμο χειρουργείων, κλείσιμο άλλων τμήματων και παραμέληση λοιπής νοσηρότητας. Εκτινάσονται οι δείχτες βαριάς νοσηρότητας και θανάτων, συγγνώμη, από τις λοιπές παθήσεις. Κάτι το οποίο μεταξύ άλλων το είχαμε αναφέρει και σε επίσημο έγγραφο αναφορά που είχαμε καταθέσει ως Ομοσπονδία τον Απρίλιο του 2021 προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την οποία αναφορά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποιο νέο πώς εξελίσσεται η διερεύνησή της, μαζί φυσικά με τα άλλα θέματα, με τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ κλπ. Επίσης ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι, προσέξτε, οι εντολές δεν είναι μόνο χωροταξικό το θέμα, είναι και οι εντολές που δίνονται από διοικήσεις νοσοκομείων και υγειονομικών περιφερειών να περιθάλπονται ασθενείς που πάσχουν από COVID-19 που είναι 99% μια βαριά ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος, έτσι, πέρα από τις επιπλοκές που μπορούν να έχουν άλλα όργανα του σώματος. Δηλαδή οι θεράποντες γιατροί πρέπει να είναι παθολόγοι, πνευμονολόγοι και εντατικολόγοι στις βαρύτερες περιπτώσεις. Είναι δηλαδή, δεν είναι μόνο χωροταξικό το πρόβλημα. Όταν δίνονται εντολές να περιθάλπονται ασθενείς κορονοϊού από γιατρούς άσχετων ειδικοτήτων,
ακόμα και ειδικευόμενος ψυχιατρικής, ακόμα και ειδικευόμενος οφθαλμολογίας, ακόμα και ειδικευόμενος γυναικολογίας, τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και αυτή η κατάσταση εξακολουθεί να ισχύει. Ήταν και αυτό ένα θέμα που το είχαμε θίξει ήδη από τον Απρίλιο του 2021 σε αυτή την αναφορά που είχαμε κάνει προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι δεν είναι πλέον άλλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθεί να γίνεται αυτό το απαράδεκτο πράγμα. Εντάξει, ήταν λογικό, ίσως λόγω ευνηδιασμού, το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020. Αλλά να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση μετά από 20 μήνες και να μας λένε ότι είμαστε κάθε μέρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, πώς θα σας πω. Με το σαν να γίνονταν ομιγέννητο στις 4 κάθε πρωί ένα σεισμός 7 ρίχτερ σε όλη τη χώρα και κάθε πρωί να είχαμε χιλιάδες καινούριους τραυματίες, οπότε λογικό θα ήταν κάθε γιατρός, άσχετα με το τι ειδικότητα έχει, να προστρέξει, να δώσει πρώτες βοήθειες κλπ. Εδώ όμως δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για μία νόσο, για μία επιδημία γνωστή εδώ και 20 μήνες, που είναι αδιανόητο να εφαρμόζονται ακόμα καταστάσεις εκτάκτου συνθήκων, δηλαδή αυτό που λέγεται επιστημονικά η ιατρική της καταστροφής. Έτσι λέγεται αυτή η διαδικασία. Λες και πρέπει να γυρίσουμε την ιατρική, δηλαδή ουσιαστικά πάνω από 100 χρόνια πίσω, μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνηση πεισματικά αρνείται να κάνει μόνιμες προθλίψεις, επειδή πεισματικά αρνείται να χρηματοδοτήσει το σύστημα περίθαλψης, γιατί όπως ομολόγησε ο κύριος Σκέρτσος πριν μερικές εβδομάδες, δεν θέλουν πολυτελές εσύ, το πολυτελές εισαγωγικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν πολυτελές. Μάλιστα. Για να πάω στον συναδέλφο σου, να δώσω το λόγο στον Νίκο το Σπιτσέρη. Νίκο. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό το εξής. Είναι δεδομένο ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αναζητά να προσλάβει νοσηλευτές, αλλά με ιδιαίτερα βραχυχρόνιες συμβάσεις, δηλαδή συμβάσεις ενός μήνα, τριών μηνών, και αυτό είναι, και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι νοσηλευτές δεν μπαίνουν στη συντηρητική πλειοψηφία σε αυτή την υπόθεση. Υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό, ώστε να προσελκυστούν περισσότεροι νοσηλευτές και να συντρέξουν σε αυτή την προσπάθεια? Δυστυχώς όχι, και δυστυχώς και δεν ισχύει μόνο για τους νοσηλευτές αυτό που λέτε. Για τους νοσηλευτές σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα από τα λίγα θετικά που είχαν ξεκινήσει να γίνονται, γιατί εγώ πάντα μιλάω και για τα θετικά και ξέρω πάρα πολύ καλά τον άνθρωπο που τον είχε εισηγηθεί, στέλεχος του Υπουργείου Υγείας, με τον οποίο μας συνδέει εδώ και χρόνια μια αμοιβαία αλληλοεκτίμηση ανεξαρτήτως πολιτικών διαφορών, έτσι. Είχε εισηγηθεί το εξής, το οποίο ήταν πάρα πολύ σωστό γιατί το συζητούσαμε χρόνια. Δηλαδή, προσέξτε, στους νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι πλέον πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα πρώην ΤΕΗ έχουν γίνει πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, είναι επιστήμονες νοσηλευτές. Να δίνεται 2 χρόνια έμιστη ειδικότητα, όπως και στους γιατρούς. Προσέξτε, αυτοί θα ήταν επιστήμονες νοσηλευτές με κανονικό πτυχίο και κανονικό μισθό νοσηλευτή. 2 χρόνια έμιστη ειδικότητα, μάλιστα είχαν κάνει έναρξη 2 ειδικότητες καταρχήν. Η ειδικότητα TEPMETH, δηλαδή επιγόντων περιστατικών και μονάδας εντατικής θεραπείας, ενιαία. Και επίσης ειδικότητα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και θα είχαν πλημμυρίσει πραγματικά οι μονάδες εντατικής θεραπείας με νέους, ορεξάτους, πτυχιούχους, επιστήμονες νοσηλευτές, που θα είχαν μισθό κανονικό, νοσηλευτή τα αφέψουν. Όταν άρχισαν οι συνάδελφοι, οι νοσηλευτές, οι νέοι, που το είδαν με πολύ ενδιαφέρον, να ρωτούν το Υπουργείο Υγείας, το ερώτημά τους ήταν εύλογο. Ωραία. Εγώ μετά από 2 χρόνια θα είμαι ειδικευμένος νοσηλευτής. Έτσι δεν είναι? Ποια θα είναι μετά η εργασιακή μου σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Η απάντηση που πήραν ήταν: καμία εργασιακή σχέση δεν θα έχετε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα απολυθείτε σε 2 χρόνια, μόλις τελειώσετε την έμιστη ειδικότητα. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτό μειώθηκε ραγδαία η ανταπόκριση και εκεί που θα είχε καλυφθεί το 80 με 90% τουλάχιστον αυτών των θέσεων, ζήτημα είναι αν καλύφθηκε το 20%. Εάν ήταν σωστή η διαχείριση, θα είχαμε, προσέξτε, από το Σεπτέμβριο του 2020 ήδη
πολλές εκατοντάδες νέους νοσηλευτές, πτυχιούχους του ξαναλέω, που θα είχαν ήδη συμπληρώσει 14 μήνες μέχρι σήμερα εμπειρία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και θα είχαμε λύσει το θέμα της νοσηλευτικής κάλυψης σωστής των μονάδων εντατικής θεραπείας. Επίσης, το ίδιο που συζητήσατε πριν γίνεται με τους γιατρούς. Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι έχουν παραιτηθεί, γιατροί ειδικευμένοι, που είναι για να πάρεις ειδικότητα και να είσαι επικουρικός γιατρός στο ΕΣΥ, πρέπει να είσαι τουλάχιστον 35 χρονών, έτσι δεν είναι, άμα υπολογίσετε τα χρόνια. Οι οποίοι είχαν ακούσει την δέσμευση από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού την άνοιξη το Μάρτιο του 2020, σας την υπενθυμίζω επί λέξη. Είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός δημοσίως ότι το επικουρικό υγειονομικό προσωπικό που θα συνδράμει στη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό, λέω επιλέξει τη φρασιολογία που είχε χρησιμοποιήσει τότε ο Πρωθυπουργός, θα μείνει μόνιμα στο δημόσιο. Όταν είδαν ότι αυτή η δέσμευση απεμπολείται, πάρα πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους παραιτήθηκαν και αναζήτησαν την τύχη τους στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα. Και επίσης, τέλος, και κλείνω με αυτό, έχουμε πάρα πολλές παραιτήσεις και μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ λόγω των συνθήκων και της μεταχείρισης. Όταν, για παράδειγμα, δίνονται εντολές σε αναισθησιολόγους να εφημερεύουν 15 μέρες το μήνα ή 20 μέρες το μήνα, όταν τους δίνεται εντολή εκτός από τη διαχείριση των χειρουργείων, εκτός από τις διασωληνώσεις της επίγουσας στα νοσοκομεία, να κάνουν μόνοι τους και όλες τις διακομιδές των βαρέως πασχόντων, που οι αποστάσεις μερικές φορές είναι 80-90-100 χιλιόμετρα, όπως καταλαβαίνετε, θα μείνουμε και χωρίς τους λίγους αναισθησιολόγους που έχουμε. Παρετούνται και αυτοί. Και παρετούνται πολλοί συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων ακριβώς λόγω αυτής της μεταχείρισης. Και ένα τελευταίο, να μην το ξεχνάμε και αυτό, είναι και το οικονομικό. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι οι γιατροί των κέντρων υγείας της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, της μεγαλύτερης δηλαδή σε αριθμό εργαζόμενων, να είναι απλήρωτοι για όλες τις δεδουλευμένες εφημερίες και υπερορίες τους από το Μάιο του 2021. Και αντίστοιχα να γίνεται αυτό το φαινόμενο με πάρα πολλές δεδουλευμένες εφημερίες και υπερορίες σε όλη τη χώρα. Και τέλος, είναι δυνατόν, ενώ ξέρουν όλοι ότι οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότεροι στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτεία επί 3,5 χρόνια με 2 διαδοχικές κυβερνήσεις προκλητικά και χωρίς καμία δικαιολογία να μην εφαρμόσει τελεσίδικη απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε 27 Φεβρουαρίου του 2018. Και τέλος, ενώ γίνονται όλα αυτά, είναι δυνατόν η κυρία Γκάγκα, όταν ήταν πρόεδρος του ΚΕΣΥ, που σήμερα είναι αναπληρώτρια υπουργός υγείας, να εισηγείται σχέδιο το οποίο προχωράει? Οι πτυχιούχοι της ιατρικής, αντί να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα, που οι μισές θέσεις ειδικευόμενων είναι κενές, ειδικά στα νοσοκομεία της περιφέρειας, είναι πάρα πολλές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών κενές, όπως ξέρετε. Αντί να ξεκινούν αμέσως ειδικότητα, να τους βάζει ένα χρόνο μετά το πτυχίο υποχρεωτική πρακτική άσκηση, όπου δεν θα είναι ούτε αγροτικοί γιατροί, ούτε ειδικευόμενοι, δηλαδή δεν θα είναι στην ουσία καν γιατροί. Με συγχωρείτε, θα σηκωθεί να φύγει και ο τελευταίος πτυχιούχος ιατρικής που έχει απομείνει στη χώρα και θα πάει στο εξωτερικό να κάνει ειδικότητα, όπως έχουν πάει πολλές χιλιάδες άλλοι, και θα αναζητήσει την τύχη του εκεί. Σας τα περιγράφω ακριβώς, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Και αποδυναμώνεται έτσι η Ήπεθρος και η πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα αγροτικά ιατρία, τα κέντρα υγείας. Είναι όχι μόνο. Συμπαρασύρει τα πάντα και τα νοσοκομεία. Υπονομεύεται ολόκληρο το μέλλον της ελληνικής ιατρικής. Έτσι ακριβώς. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Κώστα Μαυρίδη, ως συνέχεια του ερωτήματος του Νίκου του Σπιτσέρη, για να έχουμε μια εικόνα. Πόσο παίρνει ένας νοσηλευτής, μια νοσηλεύτρια στο ΕΣΥ και πόσο παίρνει στον ιδιωτικό τομέα? Ναι. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι ψηλοί. Ο νοσηλευτής στο ΕΣΥ με 5, 6, 7 χρόνια προϋπηρεσία θα φτάσει τα 800 ή τα 900 ευρώ. Είναι αμφίβολο αν θα τα φτάσει στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά υπάρχει ένα άλλο σκάνδαλο εδώ, προσέξτε.
Στον ιδιωτικό τομέα οι νοσηλευτές είναι ενταγμένοι από χρόνια νομοθετικά σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Όμως, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι νοσηλευτές, όπως και οι γιατροί, όπως και όλοι, δεν είναι ενταγμένοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Άμα δείτε δηλαδή τι επαγγελματικές ομάδες του δημοσίου είναι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και δεν είναι η υγειονομική του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα εκπλαγείτε. Αυτό ήταν άλλη μία δέσμευση που ο κύριος Πρωθυπουργός είχε δηλώσει προσωπικά ότι θα την έλυνε ήδη από την άνοιξη του 2020 και αυτή την έχει απεμπολίσει. Βέβαια η ευθύνη είναι και σε όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά όμως ήταν δέσμευση του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ο μισθός. Ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι χαμηλότερος στους νοσηλευτές κατά μέσον όρο. Όμως είναι και η εργασιακή ασφάλεια, είναι και οι συνθήκες εργασίας και είναι και το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων που δεν ισχύει στους νοσηλευτές του ΕΣΥ. Εγώ έχω πει μια κουβέντα και με τρέψει να την επαναλάβω. Αν αυτό το κράτος ήταν σοβαρό, θα έπρεπε εδώ και χρόνια να στήσει στην πλατεία Ομονίας ένα άγαλμα ύψους 100 μέτρων στην άγνωστη Ελληνίδα νοσηλεύτρια. Και να περνάνε μια φορά το χρόνο τουλάχιστον όλοι οι πολιτικοί που κυβερνούν ή έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα και να αποτείουν φόρο τιμής. Σαν ελάχιστη ας πούμε έτσι ανταπόδοση για τη συνεισφορά που έχει αυτός ο κράτος. Μάλιστα. Να θεωρήσω κύριε Παπα-Νικολάου ότι αυτό που προτάθηκε διαιτές να είναι οι νοσηλευτές με το ΠΕ, που είναι πτυχίο και πανεπιστημίου. Ειδικότητα. Ναι, ειδικότητα. Ναι, όχι. Οι νοσηλευτές, όχι μόνο οι πτυχιούχοι ΠΕ, και οι πτυχιούχοι ΤΑΦΕ. Ναι. Είναι και αυτοί οι επιστήμονες. Ναι. Αυτά τα δύο χρόνια. Να είναι δύο χρόνια ειδικότητα. Ναι. Να θεωρήσω λοιπόν ότι δεν προχώρησε γιατί ουσιαστικά θα χαλούσε η πιάτσα και για τον ιδιωτικό τομέα. Θα συμπαρέσαιρε και τιμές και αμοιβές και θέσεις εργασίας. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν θέλω να ψωκινδυνέψω ερμηνείες. Εγώ σας αναφέρω απλά γεγονός. Ότι εκατοντάδες νέοι νοσηλευτές είχαν δείξει ενδιαφέρον. Μπορούμε να το αναλύσουμε έτσι. Μπορούμε να το αναλύσουμε έτσι όπως το περιγράφω. Από την εμπειρία σας, τι λέτε. Μπορούμε. Φυσικά μπορούμε. Μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό και αυτό. Μπορούμε να το σκεφτούμε βεβαίως και αυτό. Κώστας Μαυρίδης, ερώτημα. Φυσικά μπορούμε. Σαν... Ναι, Κώστα. Ναι, προσπαθώντας να κατανοήσω λίγο την κατάσταση της χώρας όπως την περιέγραψε ο γιατρός, θέλω να τον ρωτήσω. Είπατε για 100 τουλάχιστον ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι και ουσιαστικά είναι στην αναμονή εξέβρασης κλίνης ΜΕΘ. Και θέλω να ρωτήσω, δεν βρίσκουν ΜΕΘ γιατί δεν υπάρχει, δεν βρίσκουν ΜΕΘ γιατί δεν είναι καλά γεωγραφικά η κατανομή, δεν βρίσκουν ΜΕΘ επειδή δεν εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας ή δεν βρίσκουν ΜΕΘ επειδή ενδεχομένως κόστισε και η αναστολή εργαζόμενων στο ΕΣΥ. Τι απ' όλα συμβαίνει. Θα απαντήσω εγώ πάντα με γεγονότα όπως απαντάω και νομίζω τα συμπεράσματα προκύπτουν αυτονόητα. Όταν ένας ασθενής είναι σε κρίσιμη κατάσταση και κινδυνεύει να πεθάνει άμεσα, παράδειγμα, ένας ασθενής που έχει μια βαριά COVID πνευμονία, δεν μπορεί να οξυγονωθεί επαρκώς ούτε με συσκευή οξυγόνου high flow, ούτε καν με μάσκα θετικής πίεσης, του πέφτει ο κορεσμός στο αίμα κάτω από 75 του οξυγόνου. Αν δεν μπει σε μηχανικό αερισμό εκείνη τη στιγμή, μοιραία θα πεθάνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε οι θεράποντες γιατροί τον διασωληνώνουν και αρχίζουν το μηχανικό αερισμό με πρόχειρο αναπνευστήρα. Ταυτόχρονα στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας του κράτους, την πλατφόρμα αυτή Υπουργείου Υγείας ΕΚΑΠΕΚΕΠΗ, δηλώνουν τα στοιχεία του ασθενούς και το αίτημα για εισαγωγή διακομιδή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αν δεν εισαχθεί στην πλατφόρμα την κεντρική του κράτους αυτό το αίτημα, τυπικά ούτε εντός του ίδιου νοσοκομείου δεν μπορεί να διακινηθεί στη ΜΕΘ ο ασθενής, ακόμα και αν υπάρχει άδειο κρεβάτι στη ΜΕΘ. Καταλαβαίνετε τι σας λέω, έτσι. Το οποίο ισχύει για όλες τις παθήσεις, όχι μόνο για τον κορονοϊό. Λοιπόν, σε αυτή την πλατφόρμα επίσημα χθες το απόγευμα, γύρω στις 6 ώρα αν θυμάμαι καλά, ήταν καταχωρημένοι 120 ασθενείς. Εγώ ρώτησα σήμερα δημοσίως στα social media τους υπουργούς υγείας
τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Κάγκα, αν έχουν την καλοσύνη να μας απαντήσουν το εξής. Χθες, σύμφωνα με το επίσημο ενημερωτικό δελτίο του ΕΟΔΗ, οι απώλειες από την νόσο COVID-19, οι ημερήσιες, ήταν 96 συνάνθρωποι μας. Το ερώτημα είναι, πόσοι από αυτούς τους 96 απολεσθέντες ήταν διασωληνωμένοι και μηχανικά αεριζόμενοι εκτός ΜΕΘ και για πόσα 24 ώρα περίμεναν την εισαγωγή στη ΜΕΘ. Ελπίζω να λάβω κάποια απάντηση. Λέτε δηλαδή ότι η νοσηλεία σε διασωληνωμένου ανθρώπου εκτός ΜΕΘ είναι υποδιέστερη κατά πολύ και άρα κινδυνεύει περισσότερο. Όχι απλώς είναι όχι υποδιέστερη. Εγκληματική. Άμα δεν πει λίγος... Εγκληματική. Άμα δεν πει εντός... Άμα δεν πει εντός λίγων ημερών στη ΜΕΘ, είναι σίγουρο ότι θα καταλήξει νομοτελειακά. Λοιπόν, δεύτερον, επειδή είδα κάποιες πολύ περίεργες δηλώσεις, οι οποίες είναι και επικίνδυνες. Επικίνδυνες, πραγματικά δηλαδή, έτσι. Τηλεοπτικές. Στην προσπάθεια μιας οποιασδήποτε κυβέρνησης, γιατί ξέρετε πολύ καλά, εγώ δεν έχω χαριστεί σε καμία κυβέρνηση, σε όλες απέναντι τα τελευταία χρόνια, για τα δικαιώματα των ασθενών και για τα δικαιώματα της μεγάλης πλειοψηφίας των γιατρών του κλάδου μου, ειδικά των νεότερων. Όταν λοιπόν κάποιος, κυβερνητικός βουλευτής για παράδειγμα, για να δικαιολογήσει τις ευθύνες οποιασδήποτε κυβέρνησης, βγαίνει και δηλώνει τα εξής που τα άκουσα και δεν μπόρεσα, είχα εκπλαγεί, μου φαινόταν αδιανόητα αυτά που άκουσα. Ότι για τους διασωληνωμένους μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς που νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ σε θαλάμους και σε πρόχειρους αναπνευστήρες, φταίνε οι θεράποντες γιατροί. Είναι επιλογή, λέει, των θεραπώντων γιατρών να τους κρατάνε εκτός ΜΕΘ. Και άλλωστε συνεχίζει ότι ακόμα και αν βρεθεί κρεβάτι σε ΜΕΘ, αυτό σημαίνει ότι έχει χαθεί κάθε ελπίδα. Ο ασθενής που μπαίνει στη ΜΕΘ είναι σίγουρα χαμένος και είναι σαν να τον παραδίδει ο γιατρός στα χέρια του Θεού. Αυτά υπόθηκαν από τον βουλευτή και συνάδελφό σας μάλιστα, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου, σε τηλεοπτική εκπομπή. Σαν ομοσπονδία ζητήσαμε επίσημα από την κυβέρνηση να πάρει θέση για αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις. Ένα τείχος σιωπής πράξαμε, ένα τείχος σιωπής. Και προσέξτε, εκτός από τη συκοφάντηση των γιατρών, που έχει ιδέα συκοφάντηση, για να κουκουλώσουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης, υπάρχει και άλλο θέμα εδώ. Έχει σχέση με αυτό που συζητάγατε πριν, με τις ομάδες των αρνητών, των αντιδιασωληνωτών, αντιεμβολιαστών κλπ. Τι μήνυμα τους δίνει τώρα με αυτά που είναι? Δεν τους δίνει αέρα στα πανιά τους? Δεν τους δίνει αέρα στα πανιά τους ότι το επιχείρημά τους δηλαδή, ότι δεν σκοτώνει ο ιός, σκοτώνει η διασωλήνωση? Αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος κατήφορος. Εγώ καλώ την κυβέρνηση, που δεν με ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση είναι, το ξαναλέω, να αναλογιστεί πού οδηγούμαστε με αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Μα είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Είναι τραγικό αυτό, αν ελέγχθε έτσι όπως μας το περιγράφει. Πραγματικά είναι τραγικό. Μπορείτε είναι σαν να, λέει, είναι σαν να λέει τους αρνητές, μπουκάρετε στα νοσοκομεία που έχετε τους ασθενείς σας, γιατί εκεί που θα τους διασωληνώσετε, θα τους βάλουν στο ΜΕΘ, θα πεθάνουν. Αυτό είπε δηλαδή. Αυτό είπε. Μα είναι ακριβώς. Ακριβώς, και μπορείτε να δείτε το βίντεο. Εγώ σας λέω, το είδα και δεν πίστευα σε αυτά που άκουγα. Έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Κάποιος το λέει και τρολάρει, υπερβάλλει. Το λέει ότι το είπε έτσι. Και μετά είδα το βίντεο και πραγματικά δηλαδή εξεπλάγει. Λέω, δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Από βουλευτή σε πάνελ με άλλον βουλευτή, σε εκπομπή ζωντανή τηλεοπτική. Μα είναι ποτέ δυνατόν. Κύριε Παπα-Νικολάου, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά. Την επόμενη φορά να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως, και επιτέλους έστω και τώρα να πάρουν κάποια άμεσα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όπως είπα και πριν, εκεί επηρεάζει την κατάσταση και τη Δυτική Μακεδονία. Και την Ανατολική Μακεδονία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Κώστα. Ναι, αλλά λέμε προκειμένου για τη Δυτική. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ και τον Νίκο για αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας για την Πανδημία. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε από διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, το δύο από την Κεντρική, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να δούμε ποιος είναι ο πόηχος της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, που αφορά την απολιγνητοποίηση, το αναπτυξιακό σχέδιο που αναζητάτε για την επόμενη μέρα. Και θα συνομιλήσουμε με δύο δημάρχους, τον Δήμαρχο Γρεβενών και πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Γιώργο Δασταμάνη. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα και εγώ. Και τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Θα λέω τον κύριο Δασταμάνη πρόεδρο για να μην μπερδεύεται ο Δήμαρχος της Κοζάνης. Λοιπόν, μαζί μας ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος και ο Νίκος ο Σπιτσέρης. Ξεκινάω από τον πρόεδρο. Πώς είδατε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, τα όσα έθεσαν οι αυτοδιοικητικοί μας αλλά και οι υπόλοιποι φορείς και τα όσα πήρατε ως απαντήσεις, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, εγώ δεν περίμενα πολλά περισσότερα από αυτά που άκουσα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους δημάρχους. Εγώ να διευκρινίσω κάτι, ότι δεν ήμουν καλεσμένος σαν πρόεδρος της ΠΕΔ. Ήμουν καλεσμένος, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, σαν δήμαρχος των Γρεβενών. Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης. Ναι, αλλά το συλλογικό σας όργανο έχει πάρει αποφάσεις, έχει αναθέσει μία μελέτη για το πώς πρέπει να γίνει η μετάβαση. Νομίζω ότι... Δεν θα διαφωνήσω. Είναι πάρα πολλές. Τώρα το ακούω αυτό και είναι προβληματικό. Επιτρέψτε μου το σχόλιο, έτσι. Σε πάρα πολλές ενέργειες και δεν σας κρύβω ότι ενώ η τοποθέτησή μου ήταν στην κατεύθυνση να μιλήσω σαν πρόεδρος της ΠΕΔ, στην πορεία, ακούγοντας, επειδή πήραν το λόγο όλοι οι συνάδελφοι, προτίμησα να μιλήσω σαν δήμαρχος Γρεβενών. Ωραία, ωραία. Πώς είδατε την επίσκεψη, λοιπόν, για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός? Για πείτε μας. Κοιτάξτε, να δείτε, εκείνο με τα θα δεν γίνεται πολλές φορές. Εκείνο που ανησυχεί πάρα πολύ εμένα είναι οι θέσεις εργασίας, οι οποίες βλέπουμε κι εμείς να κλείνουν εργοστάσια, να χάνονται θέσεις εργασίας χωρίς να αναπληρώνονται. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού ήταν ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Τώρα, μέχρι που να το δούμε στην πράξη, ας ελπίσουμε ότι θα ισχύσει. Αλλά τουλάχιστον αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Δηλαδή, το κυριότερο για μένα ήταν αυτό. Το θα χαθεί, θα το δούμε, δεν υπάρχει να το δούμε, ήδη το είδαμε. Έχουμε ήδη χάσει πάνω από 2.000 θέσεις. Έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις. 2.000 θέσεις. Ούτε μια καινούργια. Δηλαδή. Το μόνο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε φαρμακευτικά φωτοβολταϊκά, τα οποία, όπως γνωρίζετε όλοι σας, δεν προσφέρουν θέσεις εργασίας, ελάχιστες θέσεις εργασίας. Δηλαδή. Ναι. Για να πάρω το πρώτο σχόλιο από τον Δήμαρχο Κοζάνη, τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, όπου είναι και η πρωτεύουσα της περιφέρειας. Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος, τον αγγίζει περισσότερο μαζί με τον Δήμο της Εορδαίας το θέμα αυτό. Κύριε Δήμαρχε. Κύριε Καρυπίδη, νομίζω ότι αν θέλω να δω, να καταγράψω τον απόϊχο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, ο απόϊχος είναι το ότι ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι τον παλμό της Δυτικής Μακεδονίας, με τις ιδιαιτερότητες της προσεγγίσεις που έχει ο καθένας από εμάς, ο κάθε αυτοδιοικητικός, ο κάθε συνδικαλιστής, ο κάθε εκπρόσωπος άλλου φορέα, είχε την ευκαιρία να τα ακούσει από πρώτο χέρι. Το ότι θεωρώ σημαντικό το ότι συνάντησε κατηδίαν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο που το θεωρώ πυλώνα της ανάπτυξης της περιοχής και ένα αναγκαίο πυλώνα την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα, προφανώς κανένας από εμάς δεν περίμενε, τουλάχιστον εγώ να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν περίμενε το ότι ο Πρωθυπουργός θα άλλαζε την γραμμή πλεύσης της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την απολιγνητοποίηση. Από εκεί και πέρα τέθηκαν τα ζητήματα και νομίζω το ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο, θα πάρθουν υπόψη της κυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί από εδώ και πέρα πορεία. Ναι, επειδή κανείς δεν διαφωνεί για την απανθρακοποίηση, να μιλάμε μόνο απολιγνητοποίηση. Όλοι μιλάμε και είμαστε σύμφωνοι και η κοινωνία το δέχεται να πάμε σε μια μετάβαση. Αλλά ο μεγάλος μας εχθρός είναι, από ό,τι φαίνεται, ο χρόνος και τα χρήματα. Και ρωτάω και τον Πρόεδρο, αλλά και εσάς, κύριε Δήμαρχε, είναι επαρκής ο χρόνος έτσι όπως το πάει η κυβέρνηση να κάνουμε αυτή τη μετάβαση? Είναι επαρκή τα ποσά? Εδώ ακούσαμε τώρα για 9 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν αυτά τα λεφτά? Πώς προσδιορίζονται και για να είναι 9? Εμείς ξέρουμε ότι είναι ελάχιστα τα ποσά. Τώρα ακούμε για να είναι 9 δις. Είναι δύο σημαντικά θέματα, ο χρόνος και το χρήμα. Κύριε Καρυπίδη, εγώ... Ναι, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω με εσάς και μετά με τον κύριο Δήμαρχο. Έχω τοποθετηθεί επίσημα και το λέω συνέχεια ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι ένα στοίχημα το οποίο δεν βγαίνει, δεν έχει σχίσει πουθενά αυτό παγκοσμίως. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να γίνεται μια μετάβαση τόσο γρήγορα. Είναι και βίαιη. Και βίαιη και άδικη δηλαδή, γιατί η Δυτική Μακεδονία έχει προσφέρει. Ο προγραμματισμός αυτός δεν βγαίνει κατά με το χρονικό ορίζοντα που έχει βάλει η κυβέρνηση.
Άρα πολύ πιθανόν να έχουμε μια κοινωνική έκρηξη και πολύ νωρίς. Τα λεφτά πιστεύω ότι τα έχουν βρει. Για να υπόσχονται ότι θα αρθούν 9 δισεκατομμύρια στην περιφέρεια, στη Δυτική Μακεδονία και κυρίως στον άξονα, το λιγνητικό θα έλεγα άξονα, τον ενεργειακό άξονα. Επιτρέψτε μου να πω και τούτο, ότι εγώ διατηρώ επιφυλάξεις. Μπορεί να έρθουν λεφτά και να μην είμαστε έτοιμοι, να μην έχουμε τους μηχανισμούς να τα απορροφήσουμε. Ναι. Εάν δεν απλουστευτεί η διαδικασία, εάν δεν γίνουν ορισμένα πράγματα, τα οποία να μην υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να σου λέει σου στείλα λεφτά, αλλά δεν τα απορρόφησες. Ναι, για να ρωτήσουμε και τον κύριο Δήμαρχο Κοζάνης, ποια είναι η άποψή του. Αν πάρω το πίσω το σκεπτικό του συναδέλφου, του Προέδρου της ΠΕΔ, ένα σημαντικό είναι αυτό. Είναι η ετοιμότητα που έχουμε να απορροφούμε δημόσιους πόρους και έχουμε αποδείξει δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια το ότι είμαστε, ας πούμε, πάρω το ΠΕΠ, το ΕΣΠΑ, είμαστε η τελευταία περιφέρεια σε απορροφητικότητα. Αυτό δεν είναι ένα καλό μήνυμα. Από εκεί και πέρα, αν είναι 7 ή 9 τα δισεκατομμύρια, εξαρτάται τι αθροίζει ο καθένας αυτά, κύριε Καρυπίδη, και προφανώς θα υπάρχουν οι πόροι του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, θα υπάρχει από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχει το νέο ΕΣΠΑ και προφανώς υπάρχουν και πόροι και από άλλα προγράμματα. Ας πούμε, οι πόροι που θα χρηματοδοτήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, δεν ξέρω ακριβώς το τι αθροίζει. Αλλά το ζήτημα, το κυρίαρχο ζήτημα δεν είναι οι πόροι καταρχήν. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι ο χρόνος που είναι εξαιρετικά σφιχτός, είναι ασφικτικός. Είχα την ευκαιρία από την πρώτη φορά, από την πρώτη επίσκεψη κυβερνητικού παράγοντα του Υφυπουργού, του κυρίου Γεράσιμου Θωμά, το φθινόπωρο του 2019, να το θέσω επίσημα το ότι το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει. Αυτό έθεσα και προχθές στον Πρωθυπουργό, ότι πρέπει να αναδιαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα των απόσυρση των λιγνητικών μονάδων και να συντονιστεί με το χρονοδιάγραμμα που θα μπορέσει να συνδεθεί η τηλεθέρμανση με το διάδοχο σχήμα, το οποίο προετοιμάζεται και έχει αρχίσει να κάνει τουλάχιστον στα χαρτιά τα βήματα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι ένα κυρίαρχο θέμα, γιατί είναι το πιο σημαντικό ίσως πρόβλημα για τους πολλούς συμπολίτες, γιατί το ζήτημα της τηλεθέρμανσης το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί έχει και περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για όλους. Πριν από την τηλεθέρμανση, κύριε Δήμαρχε, με τη μακρά σας εμπειρία, για να έχουμε θέρμανση πρέπει να μένουμε και στον τόπο, να έχουμε και δουλειά. Αντιλαμβάνεστε, λέει, είναι πολύ σημαντική η τηλεθέρμανση, αλλά πρέπει να έχουμε και δουλειά πρώτα. Και δυστυχώς, επειδή είστε από τους ανθρώπους που εύστοχα παρατήρησατε την αστιφιλία που έχουμε, το πρόβλημα στο δημογραφικό, βλέπουμε ότι συνεχώς επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε. Κύριε Καρυπίδη, το θέμα της αστιφιλίας δεν είναι τοπικό, είναι παγκόσμιο. Οι πολίτες όλο ένα και με μεγαλύτερους ρυθμούς συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα. Το ζήτημα όμως δεν είναι τα αστικά κέντρα. Το πρόβλημα είναι ότι η περιφέρειά μας, η περιοχή μας συρρυκνώνεται πληθυσμιακά και οικονομικά. Είχα την ευκαιρία να το αναδείξω. Αυτό ήταν το κεντρικό μου μότο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό. Γιατί εδώ και χρόνια σοβούσε μία απολιγνητοποίηση και κανένας δεν έβαζε το πρόβλημα πάνω στο τραπέζι να το συζητήσει και να το αντιμετωπίσει. Λοιπόν, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με προτάσεις, με αγώνα, με προσπάθεια, με αναμόρφωση των χρονοδιαγραμμάτων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ομαλή μετάβαση. Μάλιστα, είναι η άποψη του Δημάρχου αυτή. Ένα σχόλιο αν θέλει να κάνει ο Βαγγέλης ή ο Νίκος. Νίκο, από το Σέντερ και την Καβάλα. Ένα σχόλιο, αν θέλεις κάποιο ερώτημα να θέσεις στους δημάρχους. Εγώ με όλη αυτή την υπόθεση φέρνω στο νου, αναστοχάζομαι, τι συνέβη χρόνια πολλά πριν στην Βόρεια Ελλάδα με τον αιματισμό. Τότε όλοι γνώριζαν ότι το φασόν θα μετακομίσει, θα πάει σε άλλες χώρες. Γίνονταν διάφορες εκδηλώσεις, ημερίδες, διημερίδες για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τελικά όταν έφυγε το φασόν ουδέποτε έγινε και απλά πολλαπλασιάστηκαν οι θέσεις ανεργίας. Εν προκειμένου το ερώτημα δεν είναι αν θα γίνει η απανθρακοποίηση ή η απολιγνητοποίηση, που αν δεν γίνει τώρα θα γίνει αργότερα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση στο διάδοχο μοντέλο. Εγώ δεν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει σαφής απάντηση και σαφή κατεύθυνση. Μια από τις κατευθύνσεις θα ήταν σίγουρα η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε μια περίοδο όμως που τα πανεπιστήμια της περιφέρειας υποβαθμίζονται και δεν αναβαθμίζονται. Αλλά ας πούμε ότι αναβαθμίζεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με σχέδιο και στόχο συγκεκριμένο από την κυβέρνηση.
δεν αρκεί. Χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο παραγωγικό, το οποίο δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Ναι. Και ένα σχόλιο από τον Βαγγέλη για να απαντήσουν συνολικά και ο κύριος Δήμαρχος, ναι, και ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Βαγγέλη. Θέλω να θέσω ένα άτομο που ακούστηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες από την επίσκεψη και μετά. Φυσικά αυτοδιοικητικός δεν είμαι. Δεν μπορώ να ξέρω τις λεπτές ορροπίες που κρατάει ένας δήμαρχος απέναντι σε έναν πρωθυπουργό όταν του μιλά, όταν του απευθύνει το λόγο. Αλλά άκουσα και από τους δύο δημάρχους σήμερα την φράση «Το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει». Ο πρωθυπουργός τη φράση αυτή δεν την άκουσε. Επίσης, ακούσαμε λέξεις «βίαιη και άδικη απολιγνητοποίηση». Τις λέξεις «βίαιη και άδικη», αν δεν κάνω λάθος, δεν τις άκουσε ο πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο δεν τις άκουσε εκείνη την ημέρα? Έτσι, με τον τόνο αυτό, αν θέλετε. Δραματικό. Εννοείς, Βαγγέλη, ότι οι δήμαρχοι δεν το είπαν έτσι στον πρωθυπουργό και το λένε μόνο εδώ? Ναι, αυτό. Θεωρώ πως θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η λέξη που γνωρίζουμε, που την πιστεύουμε, άδικη και βίαιη, και στον πρωθυπουργό. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε. Αν ξεκινήσω εγώ, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, καταρχήν το βίαιη δεν υφίσταται βίαιη. Θέλετε να πιάσουμε μια συζήτηση? Ο ΑΕΣ Αμιντέου γιατί έκλεισε? Ο ΑΕΣ Καρδιάς, από πότε ξέραμε ότι θα κλείσει ο ΑΕΣ Καρδιάς? Οι λιγνητικές μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που συνεχίζουν να δουλεύουν, γιατί δουλεύουν περιορισμένα? Γιατί υπάρχει κάποια οδηγία ή γιατί υπάρχουν τα ανταγωνιστικά κάψιμα τα οποία τις διώχνουν από το σύστημα? Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Κοζάνη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί πληρώνουμε πετρέλαια επειδή οι μονάδες δεν μπορούν να μπουν μέσα. Επομένως, η απολιγνητοποίηση, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται εδώ και 10 χρόνια. Από το 2015 έως το 2019, την πενταετία αυτή, η συνεισφορά στο λιγνίτη την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκε κατά 50%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε τι ποσοστό ήταν, κύριε Δήμαρχε? Ήταν στο 32% όμως. Μειώθηκε 50%. Στο 32. Άλλο από το 32. Άλλο από το 32 να πάω στο 17, στο 15, και άλλο να πάω από το 32 στο 0 και τώρα αναγκαστικά στο 4, 5, 6 λόγω το ότι υπάρχει ζήτηση και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το σύστημα. Από το μισό πάντα. Αυτό έχει να κάνει με το χρόνο. Γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Έχει να κάνει με το χρόνο. Μειώθηκε εργασία. Προφανώς έχει με το χρόνο. Έχει να κάνει σχέση όμως και με το τι μέτρα παίρνεις για να το αντιμετωπίσεις. Αναβαθμίζουμε. Τον Άγιο Δημήτριο βάλαμε 70 εκατομμύρια να τον αναβαθμίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι τον θέλαμε. Με πλήρη σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία. Εσείς κάνατε επενδύσεις. Κάνατε επενδύσεις στην τηλεθέρμανση. Υπάρχουν κοινοτικά κονδύλια. Πώς κάναμε επενδύσεις στην τηλεθέρμανση όταν την ίδια ώρα λέγαμε ότι τελείωσε ο λιγνίτης? Αυτά δεν συμβαδίζουν. Και διεκδικούμε, κύριε Καρυπίδη. Ακριβώς. Το ζήτημα του κυρίαρχου, διεκδικούμε τους σπόρους. Αλλά το μεγάλο το ζήτημα είναι ότι περάσαμε μια πενταετία στην οποία δεν έγινε καμιά προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της απολιγνητοποίησης. Αυτό για το κομμάτι του βίου. Σε ό,τι αφορά το ότι δεν βγαίνει το χρονοδιάγραμμα, αγαπητέ Βαγγέλη, αυτό που είπα, ότι χρειάζεται αναπροσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων απόσυρσης για να συντονιστούν με τις τηλεθερμάσεις. Έτσι, εντάξει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αυτά μπορούν να λέγονται. Λέτε υπόθεση. Συνώνυμα είναι. Έγγραφα και επανειλημμένα. Συνώνυμα είναι αυτά, εντάξει. Πάμε στον πρόεδρο της ΠΕΔ. Κύριε Δήμαρχε. Σίγουρα θα ήθελα να απαντήσω. Σίγουρα δεν υπάρχει σαφές αναπτυξιακό μοντέλο τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν διάφορες ιδέες επί χάρτου. Θα συμφωνήσω σε αυτό το πράγμα. Να διευκρινίσω και πάλι ότι το λόγο τον πήραμε όλοι μας σαν δήμαρχοι. Και ο καθένας από την πλευρά του έκρινε πώς θα τοποθετηθεί για τα δικά του προβλήματα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έθεσα στο τεράστιο θέμα που μας θίγει σαν Γρεβενά. Για εμάς και την Καστοριά της απολιγνητοποίησης, που εξαιρούμαστε από πάρα πολλά μέτρα. Δεν μιλάμε για χρήματα, αλλά μιλάμε για διάφορα εργαλεία, είτε λέγονται θέσεις εργασίας μέσω ΑΕΔ. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τα Γρεβενά και η Καστοριά να είναι απ' έξω. Πρέπει να καταλάβετε ότι είχαν τη δυνατότητα όλοι οι δήμαρχοι από όλες τις περιοχές να τοποθετηθούν και να πούν τις απόψεις τους. Κύριε Δήμαρχε, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το πρώτο μεγάλο έργο. Το Ταμείο Μετάβασης. Ο Ε65 είναι έργο του Ταμείου Μετάβασης, ο Ε65, ή είναι ένα έργο το οποίο ήταν δρομολογημένο εν εξελίξη και ήταν αναμονή να έχουμε την έγκριση της επέκτασης του παραχωρησιούχου που πήγαινε η μελέτη του βόρειου και του νότιου τμήματος πακέτο και περιμέναμε την έγκριση από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων? Είναι ένα έργο που ξύπνησε σήμερα να γίνει, ή είναι ένα έργο δρομολογημένο και έρχεται ο Πρωθυπουργός και το βάζει στο Ταμείο Μετάβασης για να μας πει να πάρετε και τα 300-400 πρώτα εκατομμύρια σε έργο? Κοιτάξτε, επειδή το έργο του Ε65 το παρακολουθώ τουλάχιστον πάνω από 10 χρόνια, από κοντά δηλαδή, και με επισκέψεις σε διάφορα υπουργεία και στον προηγούμενο Πρωθυπουργό, είναι ένα έργο το οποίο είναι από πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο το οποίο έχει δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και
αναμενόταν δηλαδή η υπογραφή των, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Χρημάτων. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά και τον πρόεδρο της ΠΕΔ και τον δήμαρχο Κοζάνης, τους δύο συναδέλφους που παραμένουν βέβαια μαζί μας. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε ένα ρεπορτάζ που αφορά έναν οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μια κοινότητα, την Ακρινή, η οποία εδώ και πολλά χρόνια, αν και υπάρχει νόμος του κράτους να γίνει με την κατάσταση, παραμένει πλησίων των ορυχείων. Έγινε αναφορά για αυτό το θέμα από τον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε το ρεπορτάζ και όταν θα επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και της κοινότητας, τον κύριο Καζαντζίδη. Ενώ υπήρχε μια δέσμευση πολυετή, δεν ξέρω από πότε ξεκίνησε η συζήτηση, το 2011, με την κατάσταση της Ακρινής, αυτή δεν έχει υλοποιηθεί και υπάρχει ένα ερώτημα, αγαπητέ μου δήμαρχε και αγαπητέ μου περιφερειάρχη, και δεν θα το απαντήσουμε αναγκαστικά σήμερα. Εάν με τη μετάβαση να δρομολογείται με την ταχύτητα το οποίο έχουμε προγραμματίσει, εάν πρέπει να γίνει η κατάσταση της Ακρινής. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να προτείνω σήμερα στην τοπική κοινωνία και στο Δήμο, αλλά συγκεκριμένα στην κοινότητα, στο χωριό, είναι τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, η οποία θα συνεργασία με τη ΔΕΗ, η οποία και θα χρηματοδοτήσει, θα δωρήσει ουσιαστικά ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό, θα μπορεί να προσφέρει στους κατοίκους της Ακρινής, όχι απλά φθηνή, πρακτικά σχεδόν δωρεάν ενέργεια, αλλά και ένα πρόσθετο εξασφαλισμένο εισόδημα, το οποίο μπορεί να φτάνει σχεδόν τα 4.000 ευρώ, έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε την επιβάρυνση την οποία το χωριό έχει υποστεί τόσα χρόνια. Τις αναφορές του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι, για την Ακρινή θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ακρινής, τον κύριο Θεοχάρη Καζαντζίδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Καζαντζίδη, καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πώς είδατε τις αναφορές του Πρωθυπουργού για την Ακρινή, πώς τις σχολιάζετε? Ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του έκανε μία πρόταση, η οποία βέβαια προβλήθηκε, θα έλεγα, προβλήθηκε ιδιαίτερα. Όμως είπε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία πέρασαν στα ψηλά και για μένα είναι σημαντικά όλα αυτά. Όπως είπε, σε ό,τι αφορά το θέμα της μετεγκατάστασης, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν θα το απαντήσουμε αναγκαστικά σήμερα απευθυνόμενος στον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Για μένα αυτό είναι το ερώτημα ουσίας που θα έπρεπε να απαντηθεί. Και παρόλα αυτά, πρότεινε την δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας η οποία θα αποφέρει έως 4.000 ευρώ και επίσης ότι θα παρέχει φθηνή ενέργεια, πρακτικά φθηνή ενέργεια ή δωρεά. Επίσης αυτό που εστίασα είναι ότι υπήρξε και μία παραδοχή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση δεν ήταν συνεπής σε αυτήν τη δέσμευση που είχε αναλάβει και ότι η όποια εξέλιξη υπάρξει θα συζητηθεί, ότι να τη συζητήσουμε με το χωριό, με το ίδιο το χωριό. Προφανώς είναι μια εκπτωτική λύση έναντι της μετεγκατάστασης. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να έρθει, αν έρθει, δεν θα αποφασίσει κανένας πλην τον κατοίκο. Ούτε το τοπικό συμβούλιο, ούτε το δημοτικό, ούτε το περιφερειακό. Οπότε εμείς όμως ως Σύλλογος Περιβάλλοντος, ακόμη και ως μεμονωμένοι κάτοικοι, γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζετε και εσείς όλοι, ότι ήδη έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών, καθώς και στο Συνήγορο του Πολίτη. Και το δικαστήριο αυτό θα γίνει 6 Δεκεμβρίου. Πιστεύω αυτή τη φορά να μην πάρει αναβολή. Οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πάντως ό,τι έρθει, αν έρθει, δεν θα πρέπει να επισύρει παρερμηνίες ή ασάφειες. Και λοιπόν, οπότε να αποφασίσει το χωριό το τι θέλει. Ναι, για να καταλάβει τώρα ο κόσμος που μας παρακολουθεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η περίπτωση της Ακρινής είναι για αναγκαστική μετεγκατάσταση λόγω κοινής ωφέλειας ή εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ που είχαμε εκεί. Υπάρχει νόμος που δεσμεύει την πολιτεία, την οποιαδήποτε πολιτεία, την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν εφαρμόζεται αυτός ο νόμος μέχρι και σήμερα και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι προσφυγές και η δίκαιη διεκδίκηση από τους κατοίκους. Τώρα, αν κάνουμε ένα συμψηφισμό, ένα ταμείο, ήταν θετικές οι αναφορές του Πρωθυπουργού, σας προβληματίζουν επιπρόσθετα?
Ποιο είναι το ταμείο που κάνετε εσείς τώρα και βέβαια όλο αυτό θα πρέπει να πάει σε μια συζήτηση σίγουρα για τις αποφάσεις μέσα από λαϊκή συνέλευση όπως είπατε. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι ακριβώς. Προσωπικά εμένα τώρα με ποια διαδικασία θα γίνει, με τη μορφή δημοψηφίσματος, γιατί αυτό ακούστηκε παλιότερα, με τη μορφή υπογραφών, δεν ξέρω πια. Πάντως εμένα με προβληματίζει αυτές οι αναφορές και όλο αυτό που συμβαίνει, καθώς εδώ υπήρχε εξαγγελία πρωθυπουργού. Έγινε και νόμος η μετεγκατάσταση ακτινής και δεν εφαρμόστηκε. Τώρα δεν μπορώ να κρατάω τις επιφυλάξεις μου για οτιδήποτε και ό,τι έρθει θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένο, θα πρέπει να είναι αποσαφηνισμένο όπως είπα και εμένα με βρίσκει ιδιαίτερα προβληματισμένο με όλο αυτό που συμβαίνει. Επειδή... Και όπως έχω πει ναι. Είναι μια εκπτωτική λύση έναντι της μετεγκατάστασης. Θα πρέπει οι κάτοικοι να γνωρίζουν ότι... Λοιπόν, ότι αυτό σημαίνει ότι μένουμε εκεί με το όποιο τοπίο διαγράφεται γύρω από το χωριό. Υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από τη μετεγκατάσταση καθώς εκκρεμούν δικαστήρια. Αλλά και το πόσο ευκρινές είναι αυτό το τοπίο της εναλλακτικής δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να το εκτιμήσω. Ναι, να ξέρει ο κόσμος ότι και να σταματήσει η εξορυκτική δραστηριότητα, ο οικισμός περιβαλλοντικά δεν είναι καλά. Αλλά και δεν είναι και ένας οικισμός βιώσιμος, διότι και η παραγωγική γη δεν υπάρχει και οι υποδομές δεν υπάρχουν λόγω των ορυχείων. Πράγμα το οποίο δυσχεραίνει εκεί την επιβίωσή σας. Είναι έτσι, κύριε Πρόεδρε? Έτσι, σωστές οι παρατηρήσεις, κύριε Καρυπίδη. Αυτό υφίσταται έτσι. Μας έχουν απαλωτριώσει μεγάλο τμήμα των εκτάσεων. Και το θέμα είναι και το τοπίο το οποίο θα διαμορφωθεί με την επικείμενη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σταθμών. Ναι. Θα πρέπει όλα αυτά να ζυγιστούν. Θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Η αίσθηση του κόσμου ποια είναι ως πρώτη αντίδραση, επειδή μιλάτε μαζί τους, ζείτε στο χώρο. Ποια είναι η πρώτη αίσθηση? Η πρώτη αντίδραση τουλάχιστον από αρκετό κόσμο που ακούω είναι ότι ο κόσμος επιφυλάσσεται. Λοιπόν, σε αυτή την ανακοίνωση, καθώς υπάρχει και το προηγούμενο. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει άλλοι έχουν μια διαφορετική άποψη την οποία την εκφράζουν. Δεν θα θέλω δηλαδή ό,τι και να συμβεί να καταγραφεί ως απόφαση ας πούμε του κόσμου. Το όποιο σχέδιο αν έρθει όταν έρθει ή αν προχωρήσει με την κατάσταση αν θέλει η κυβέρνηση να προχωρήσει με την κατάσταση. Έτσι. Το θέμα γιατί είναι... για μένα θα έπρεπε κύριε Καρυπίδη ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε ένα ερώτημα το οποίο δεν θα πρέπει να το απαντήσουμε αναγκαστικά σήμερα που είναι η μετεγκατάσταση ακτινής με βάση την ταχύτητα με την οποία γίνεται η μετάβαση, θα έπρεπε πρώτα να απαντηθεί αυτό το ερώτημα και μετά να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Όπως θα έπρεπε να έχει απαντηθεί κάνοντας τη μετάβαση νωρίτερα, τι θα κάνουμε χωρίς τη λιγνητική παραγωγή και αυτό ακόμη μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντηθεί. Δεν υπάρχει είναι αυτό το ισοζύγιο. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει κάτι ο Βαγγέλης ή ο Νίκος από την Καβάλα. Βαγγέλη. Ναι. Για να βοηθήσω και τον Νίκο και τους φίλους από περιοχές εκτός της Μακεδονίας που δεν γνωρίζουν ίσως την υπόθεση αυτή. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα παράδοξο. Έχουμε μια περιοχή που, όπως είπατε και με τον Θοδωρή, έχει προβλήματα. Είναι περιβαλλοντικά επιβαρημένη λόγω της γειτνίασης με εγκαταστάσεις. Έχει πάει πίσω γιατί ήσασταν για πολύ καιρό στο περίμενε για με την κατάσταση. Δεν μπορούσατε να πειθείτε ούτε επιχειρηματικά κάποιοι από εσάς, ούτε να χτίσετε κάτι καινούργιο στο χωριό. Τίποτα. Περιμένατε να δείτε τι θα γίνει. Και η αντιπρόταση είναι θα σας δημιουργήσουμε ένα φωτοβολταϊκό, μια κοινότητα ενεργειακή, έτσι ώστε να έχετε κάποιο οικονομικό όφελος. Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι ενώ τα προβλήματα είναι πολλαπλά προβλήματα, η λύση προτείνεται αφορά μόνο το οικονομικό κομμάτι. Αφήνουμε τα υπόλοιπα στην άκρη. Και μένουν στην άκρη τα υπόλοιπα. Έτσι ακριβώς, σωστή η παρατήρησή σας, εκεί εστιάζεται. Προφανώς όταν πρόκειται για οικονομικό, ακούγεται πιο ελκυστικά σε κάποιον μεμονωμένα. Σου λέει θα έχω και ένα εισόδημα και κατά πόσον η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει. Γιατί είναι διαφορετικό να λες ότι θέλω να γίνει η μετεγκατάσταση και με αυτά που έχουν συμβεί το μυαλό του καθενός είναι αν θα γίνει κιόλας. Πάντως δηλαδή, έμεσα ο Πρωθυπουργός σαν να απέκλεισε το ενδεχόμενο. Είπε το χρονοδιάγραμμα δεν βγαίνει. Εγώ αυτό κατάλαβα τουλάχιστον τη δήλωσή του για μετεγκατάσταση. Ναι, το θέμα είναι... Λοιπόν, να δίνονται σαφέστατες απαντήσεις. Εκεί είναι που ξεκαθαρίζεται το τοπίο. Τώρα το πώς το ερμηνεύει ο καθένας είναι μια διαφορετική έτσι, αντίληψη του καθενός. Το ότι όμως έχει παραδεχθεί ότι δεν ήταν συνεπής ως κυβέρνηση
ως προς τη δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή για τη μετεκατάσταση είναι κάτι σημαντικό. Υπόθηκε. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι να ρωτήσει ο Νίκος ή να σχολιάσει, Νίκο. Όχι. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Να έχετε το χρόνο να αποφασίσουν, να συζητήσουν, να σκεφτούν οι πολίτες, να υπάρξει και μια καλύτερη και πιο εξειδικευμένη ενημέρωση πριν από τις τελικές αποφάσεις. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ κύριε Καρυπίδη. Ωραία. Τώρα πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε και τις αντιδράσεις που είχαμε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Θα δούμε ένα σχετικό ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε. Τα γρηγόνα. Τέτοιο πράγμα πρώτη φορά είδαμε. Είναι απαράδεκτη, απαράδεκτη. Ρίξανε τα γρηγόνα, κύριε Καλαβασίλη. Και τα γρηγόνα και είναι απαράδεκτη, γιατί αυτή τη στιγμή καίγεται η περιοχή και θα έπρεπε να μας αφήσουν να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί να περπατήσει η απολιγνητοποίηση, γιατί δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Έχω φάει πολλά καπνογόνα. Λοιπόν, αυτά καταγράφηκαν έξω από την ΖΕΠ, από την έδρα της περιφέρειας, όπου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός και συνομιλούσε με τους τοπικούς φορείς. Στο τελευταίο πλάνο, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ, ήταν ο κύριος Γιάννης Καραβασίλης, ο οποίος είναι επικεφαλής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιορδαίας, συμμετέχει και στην Επιτροπή του Δήμου για την Μετάβαση. Πάμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Κύριε Καραβασίλη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε. Γεια σας και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καρυπίδη, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και την ενημέρωση που προσφέρετε στους πολίτες. Για να πάρω το πρώτο σχόλιο σας. Πώς είδατε καταρχήν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, τα όσα είπε, τα όσα συζητήθηκαν και βέβαια και αυτά που είδαμε ως εικόνες έξω από το κτίριο της ΖΕΠ, όπου και εσείς όπως και συνάδελφος της εκπομπής, ο Κώστας Μαυρίδης, αλλά και άλλοι πολλοί δέχτηκαν χημικά. Δακρυγόνα δηλαδή. Έτσι είναι. Καταρχήν όσον αφορά να ξεκινήσω από το τελευταίο, τα δακρυγόνα και τη συμπεριφορά, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μάλλον δεν αντέχει στο διάλογο. Είναι ένα αρνητικό φαινόμενο, γιατί θα έπρεπε να συνομιλήσει με τους φορείς και όχι να τους αποκλείσει 3 χιλιόμετρα μακριά από την περιφέρεια. Άλλωστε είμαστε άνθρωποι του διαλόγου και θα μπορούσαμε να εκθέσουμε τα προβλήματά μας, γιατί θα έλεγα, μπαίνοντας και στο πρώτο ερώτημά σας, ότι τελικά αποδείχθηκε ότι είναι αναξιόπιστος. Και είναι αναξιόπιστος και το λέω με πάσα ειλικρίνεια και ευθύνη, διότι προεκλογικά επισκέφθηκε το Αμίντεο το 2019 και την Κοζάνη όταν ήθελε να παρουσιάσει τον υποψήφιο περιφερειάρχη και μαθέταξε τη γη της επαγγελίας στην περιοχή ότι θα διατηρήσει τις μονάδες σε ισχύ και τη ΔΕΗ σε μια ανυπτυξιακή τροχιά. Βλέπουμε ακριβώς μόλις έγινε πρωθυπουργός μετά από λίγους μήνες από το βήμα του ΟΗΕ με έναν εθνιδιαστικό και επίμονο τρόπο, θα έλεγα, ζητάει να κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες το 2023 και μάλιστα το 2025 να κλείσει και να αλλάξει, λοιπόν, μείγμα η πιο σύγχρονη μονάδα, η Πτολεμαΐδα 5. Άρα βλέπουμε ότι έχει μια υπέρμετρη αιμονή, κύριε Καρυπίδη, διότι τα επιχειρήματα που κατά καιρούς θέσαμε τόσο μαζί ως εκπρόσωποι της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι φορείς, τα αστυνομικά, αλλά και από το Flash και άλλα μέσα ενημέρωσης, ότι το σενάριο της βίας απολιγνητοποίησης δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, ας πούμε, από άποψη σταθερότητας, ασφάλειας και τροφοδοσίας της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και κλήθηκαν να βγάλουν, ας πούμε, ασπροπρόσωποι τη χώρα οι λιγνητικές μονάδες. Οι οποίες λιγνητικές μονάδες, θέλω να τονίσω, ότι είναι σύγχρονες, είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και μπορούν να προσφέρουν καθαρό περιβάλλον, όπως είναι η πέμπτη μονάδα υποκατασκευή, όπως είναι η Μελίτη, όπως ακόμα και η πέμπτη του Αγίου Δημητρίου, όπου εδώ δαπανούνται περίπου 70 εκατομμύρια στα φίλτρα, λοιπόν, για να έχουμε καθαρό περιβάλλον και μετά από κάποιους μήνες θα κλείσει. Ναι. Βλέπουμε με την επίσκεψη από αυτό ότι ουσιαστικά μαστάζουν καθρεφτάκια στους Ιθαγενείς. Λένε ότι θα υπάρχει ανάπτυξη με θέσεις διαμέσου του ΟΑΕΔ. Εδώ έχουμε σταθερές και παραγωγικές θέσεις, περίπου 26.000, αν δούμε τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και τις δορυφορικές εταιρείες που εργάζονται γύρω από τη ΔΕΗ, και ένα οικονομικό αποτέλεσμα 2,6 δις ΑΕΠ.
Αυτές οι θέσεις χάνονται, κύριε Καρυπίδη, και το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς που αγωνίεστε προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, οι ελάχιστες, πρόχειρες και εποχικές θέσεις μέσω ΟΑΕΔ δεν δημιουργούν όρους ανάπτυξης. Και τέλος πάντων, μετά από 3 χρόνια, ποιο νέο μοντέλο ισοδύναμο με αυτό που προϋπήρχε μας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός? Κανένα. Άρα κάνοντας ουσιαστικά ένα ταμείο της επίσκεψης και τα όσα συζητήθησαν και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, είστε επιπρόσθετα ανήσυχος και προβληματισμένος? Βεβαίως, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από μια αιμονή που έχει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά την ανάπτυξη και την ηλεκτρική ενέργεια μέσω από τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία καταστρέφουν τη φύση, το περιβάλλον και δημιουργούν προβλήματα στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, που τον επικαλείται συνεχώς ότι θα είναι η ανάπτυξη της χώρας, παρά εισπράττουμε να καταστρέφονται βοσκοτόπια και παραγωγική γη. Και βεβαίως αυτοί που θα τα οικονομήσουν θα είναι οι λίγοι, αυτοί που θα πάρουν το μεγάλο ποσό του ΕΣΠΑ να το αξιοποιήσουν και να βγάλουν το εύκολο κέρδος. Και αναρωτιέμαι γιατί οι πολίτες της περιοχής δεν δώσαν ένα δυναμικό παρόν εδώ σε αυτή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και το είδαν κάπως διαφορετικά, διότι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα, θα υπάρχει μία φυγή και μία ερήμωση που ήδη οι νέοι περισσότεροι φεύγουν από την περιοχή και βεβαίως δεν θα υπάρχει αυτή η ανάπτυξη και αυτές οι θέσεις απασχόλησης. Τα φωτοβολταϊκά λοιπόν δεν παρέχουν ασφάλεια στον εφοδιασμό και τι θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Θέλει να αντικαταστήσει τη βάση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους λιγνίτες, λοιπόν, με το φυσικό αέριο. Και εδώ αυτή η υπόθεση δεν είναι αθώα, κύριε Καρυπίδη. Το τονίζω και αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτά που λέω. Δεν είναι αθώα αυτή η υπόθεση και το γνωρίζουν οι πάντες, διότι τελικά θα μπορούσαμε εμείς, η μικρή χώρα η Ελλάδα, να ακολουθήσουμε τα βήματα της σύγχρονης Γερμανίας, η οποία αυτή τη στιγμή το 2050... λοιπόν, θα κλείσει 38 τους λιγνίτες, ναι, και μόλις πρόσφατα ένταξε μια τεράστια μονάδα 1100 ΜΒ στο δίκτυο. Ναι. Δεν είμαστε αρνητικοί όσον αφορά την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Σταδιακά, ομαλά, με σύνεση, με διάλογο και κυρίως σεβασμό στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιοχής μας. Ναι. Για να πάρω ένα σχόλιο, αν κάποιο ερώτημα θέλουν να θέσουν οι συνάδελφοι. Ο Νίκος Σπιτσέρης από το Σέντερ και την Καβάλα. Νίκο. Άμεση απολιγνητοποίηση την καταλαβαίνω. Την ένσταση για το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βλάπτουν τη φύση δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν θέλουμε γενικώς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που, από όσα ξέρουμε, είναι τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες. Ναι, σωστά. Όχι, δεν θέλουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή εδώ είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον όσον αφορά τα δίκτυα, οι επιχειρηματίες όλοι και οι μεγάλες εταιρείες κατασκευάζουν με ένα άναρθρο τρόπο. Το δασικό περιβάλλον λοιπόν καταστρέφεται, διότι υπάρχουν εκατομμύρια τόνους μπετό, οι οποίες ανεμογεννήτριες έτσι καταστρέφοντας το περιβάλλον με τεράστιους δρόμους που διανοίγονται για να μεταφερθούν τα υλικά και οι μηχανές. Το ίδιο συμβαίνει και στην παραγωγική γη. Να σας δώσω μια ενημέρωση λοιπόν, αγαπητοί, ότι αυτή τη στιγμή, λοιπόν, για την παραγωγική, λέει, υπάρχει μια κείμενη νομοθεσία ότι 1 χιλιόμετρο μακριά από μια γεώτρηση. Εδώ καταστρέφονται οι αγρότες δεσμεύοντας παραγωγική γη και παίρνοντας κλήρους, λοιπόν, που είναι σε παραγωγικά κομμάτια. Αυτό λέμε. Σταδιακά, ναι, μετάβαση και βέβαια οροθετημένα. Αυτή τη στιγμή το 1% που λένε στο νομό να γίνει ΑΠΕ έχει ξεπεράσει, ειδικά στο νομό Κοζάνης και στην περιφέρεια, πάνω από 15%. Και δεν προσφέρουν ασφάλεια στον εφοδιασμό της ενέργειας, διότι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά είναι σε πληθώρα, αλλά όμως οι λιγνητικές μονάδες καλούνται για να βγάλουν το μάρμαρο και το φίδι από την τρύπα που λέμε κοινώς και λαϊκά, να σώσουν την παρτίδα, γιατί υπάρχει έλλειψη. Τώρα το χειμώνα ήδη εργάζονται τα ορυχεία στην κατεύθυνση, λοιπόν, στο να γεμίσουν τις αυλές με λιγνίτη. Και αφού δεν βγαίνει το σενάριο, αγαπητέ κύριε, γιατί υπάρχει μια έντονη αιμονή από τον Πρωθυπουργό να πάμε σε μια βίαιη, ανεξέλεκτη, ανέτια απολιγνητοποίηση? Ποιος είναι ο λόγος? Ναι. Ένα σχόλιο για τον Βαγγέλη και πρέπει να ολοκληρώσω, τον έχω χρόνο. Βαγγέλη.
Σχεδόν μονολεκτικά τρεις παρατηρήσεις. Πρώτο, μεταβατικό καύσιμο χαρακτήρισε το φυσικό αέριο ο Πρωθυπουργός, λέγοντας πως το χρησιμοποιούν και σε άλλες χώρες με τον ίδιο τρόπο. Δεύτερον, για την Τολμαϊδα 5 δεν διευκρίνησε ούτε εκείνος, ούτε ο κύριος Στάσης από την ΔΕΗ, το τι θα γίνει στη συνέχεια. Έγινε λόγος για ένα ποσό που θα τετεθεί για τη μετατροπή της μονάδας. Κανείς όμως δεν είπε τι θα γίνει με αυτήν. Η λέξη φυσικό αέριο και Τολμαϊδα 5 δεν ακούστηκαν μαζί. Και ένα τρίτο, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, σχολιάζοντας την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είπε ότι η επιλογή της απολιγνητοποίησης είχε να κάνει και με την ποιότητα λιγνίτη, την κακή. Την χαρακτήρισε σήμερα και με τα ρηπογόνα και κοστοβόρα εργοστάσια. Λοιπόν, επειδή, αν μου επιτρέπει ο κύριος Καραβασίλης, να κάνω ένα σχόλιο με αυτό ως νέο δεδομένο του κύριου Οικονόμου. Στην αρχή είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι σταματάμε τους λιγνίτες και για το περιβάλλον, αλλά πολύ περισσότερο και τα στελέχη του, αν το θυμάται ο κύριος Καραβασίλης, για οικονομικούς λόγους. Είναι ασύμφορος ο λιγνίτης. Έτσι δεν, κύριε Καραβασίλη? Το ασύμφορο λοιπόν, έτσι τα φέρνει η ζωή, σήμερα είναι το πιο συμφέρον καύσιμο, το πιο ανταγωνιστικό. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα καταρρύπτεται. Το δεύτερο, είπε ότι θα πάμε σε μια μετάβαση για να προστατεύσουμε το περιβάλλον με το αέριο. Το αέριο είναι και αυτό ορυκτό καύσιμο, άρα και αυτό ρυπαίνει. Αφήνει αποτύπωμα. Δεν είναι λοιπόν καύσιμο του μέλλοντος. Πάει μονόπατα με αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αφορά και τον οίκο αυτό και ανεμογεννήτριες, χωρίς να έχει απαντήσει επιστήμη ακόμη στην αποθήκευση ενέργειας. Διότι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να κρατήσουν το σύστημα. Δεν είναι καύσιμο, δεν είναι πηγή βάσης. Όταν θα έχει ζήτηση, δεν μπορούν να σε εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σου. Και μπορεί να πάει σε blackout. Και θυμίζω, άνθρωποι της αγοράς, Μυτιλινέως, είπε, θα έχουμε μια τέλεια καταιγίδα, βιαζόμαστε που κλείνουμε τα λιγνητικά. Εμφιετζόγλου, κατασκευαστής, γνώστης των θεμάτων, είπε, καταστροφικό που κλείνονται οι λιγνητικές μονάδες, πάμε σε blackout. Θυμίζουμε και αυτές τις απόψεις, δεν είναι δηλαδή μόνο η περιοχή που το λέει, το λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, το λένε και οι άνθρωποι που είναι στα ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν το λένε μόνο οι εργαζόμενοι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι ένας προβληματισμός που αγγίζει όλη τη χώρα και πολλές δυνάμεις και της οικονομίας αλλά και της πολιτικής. Σχόλιο από τον κύριο Καραβασίλη, αν συμφωνεί με αυτή μου την παρατήρηση, και να κλείσουμε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θα έλεγα ότι, αγαπητέ φίλε, ότι εγώ δεν είμαι κάποιος άσχετος. Ήμουνα στο κοντρόλ και διαχειριζόμουν την καύση λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πέρα από το ότι ήμουνα εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ. Θέλω να σας πω λοιπόν, το μείγμα λιγνίτη μπορεί να γίνει καθαρό αν υπάρχει σωστή εξόρυξη του λιγνίτη. Παρ' όλα αυτά όμως και με συνθήκες και αυξημένη τιμή στους ρήπους, στην αγορά των ρήπων, ο λιγνίτης αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ συμφέρον, λιγότερο ακριβότερος κατά 70 ευρώ τον τόνο όσον αφορά το φυσικό αέριο λοιπόν με τη μονάδα 5 και 30 ευρώ όσον αφορά τις παλιές λιγνητικές μονάδες. Τι θα έλεγα όμως? Αυτή τη στιγμή έχουν μια αιμονή αδικαιολόγητη όσον αφορά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων για να θέσουν σε παραγωγική βάση και βασικό καύσιμο το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ορυκτό που ρυπαίνει, και όταν λοιπόν η μονάδα δεν είναι στην ονομαστική ισχύ, δηλαδή 600 ΜΒ και είναι γύρω στα 450, τότε η ρήπη είναι πολύ περισσότερη από μια σύγχρονη λιγνητική μονάδα. Άρα λοιπόν και εξ αυτού του λόγου είναι αδικαιολόγητη η αιμονή του Πρωθυπουργού της χώρας. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, αγαπητοί φίλοι, δίνουμε έναν αγώνα όλοι μας, και ο κύριος Καρυπίδης και πολλά στελέχη από την περιφέρεια, λοιπόν και από την τοπική αυτοδιοίκηση, και συγχαίρω τον Δήμο Εορδέας και τον Δήμαρχο τον Παναγιώτη Πλακετά, που σε αντίθεση με τον κύριο Μαλούτα και τον θα έλεγα τον από την Τολεμαίδα τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τζούμαρη, που είδανε ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θα φέρει τη γη της επαγγελίας. Δεν βγαίνει το σενάριο. Πρέπει οι πολίτες και όλοι μας να θέσουμε όρια απέναντι στους εκπροσώπους μας στην πολιτεία και να τους πούμε ως εδώ και μη παρέκει. Λοιπόν, δεν προσφέρουν η βίαιη απολιγνητοποίηση ούτε ανάπτυξη, ούτε οικονομικό αποτέλεσμα, ούτε θέσεις εργασίας, και επιτέλους πρέπει να σταματήσουν αυτό το καταστροφικό σενάριο και να μας προτείνουν ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο 3 χρόνια δεν το βλέπουμε. Μάλιστα. Κύριε Καραβασίλη, σας ευχαριστώ θερμά. Απευθύνομαι στους τηλεθεατές μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά της Δυτικής Μακεδονίας, επειδή εδώ είναι το λιγνητικό κέντρο, επειδή εδώ παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Αφορά όλη τη χώρα, αφορά την τσέπη μας, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αφορά την επάρκεια σε ενέργεια και αφορά και την ασφάλεια της χώρας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και μπαίνουμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή μας συνάντηση. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα στο πολιτικό ρεπορτάζ, οπότε είναι πλούσιο. Καταρχήν, αυτή την εβδομάδα έχουμε την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη. Ο νυν Πρωθυπουργός έφυγε την Παρασκευή που επισκέφθηκε τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη. Ο πρώην Πρωθυπουργός έρχεται την Πέμπτη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Αγραφιώτης. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Θοδωρή. Και μαζί μας και ο Νίκος ο Σπιτσέρης για το πολιτικό ρεπορτάζ, διότι έχουμε και την επίσκεψη, είχαμε και την επίσκεψη ενός πάλι πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, στην Κοζάνη. Πλούσιο λοιπόν το ρεπορτάζ. Ξεκινάμε τις πληροφορίες που έχουμε για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα, Μιχάλη. Λοιπόν, την Πέμπτη θα βρίσκεται εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, Θοδωρή. Μία επίσκεψη που την περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέπτεται περιφέρειες σε όλη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η προηγούμενη περιφέρεια ήταν η Λάρισα και η Θεσσαλία γενικότερα. Τώρα είναι λοιπόν στη Δυτική Μακεδονία, όπου θα μιλήσει την 5η 7 η ώρα στο ΔΑΚ, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης δηλαδή. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στην απολιγνητοποίηση, διότι του πέταξε το γάντι ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή σχετικά ότι δεν ενδιαφέρεστε για την απολιγνητοποίηση και δεν ενδιαφέρεστε για τη Δυτική Μακεδονία. Έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Θα γίνουν και κάποιες προεργασίες από κάποιους πρώην υπουργούς και τομεάρχους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Κουρλέτης θα βρεθεί στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα για να δει η δύο σώμα τι συμβαίνει και να καταγράψει όλα τα δεδομένα, όπως και ο κύριος Τζανακόπουλος θα βρεθεί στα Γρεβενά για να δει τι συμβαίνει και σε αυτόν τον δύσκολο νομό για τη χώρα μας και υγειονομικά αλλά και σε σχέση με την οικονομία της περιοχής. Το ζήτημα ποιο είναι, Θοδωρή, ότι την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε τον Πρωθυπουργό εδώ την Παρασκευή, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ήρθε για λιγόωρη επίσκεψη, είπε κάποια πράγματα αόριστα, δεν έδωσε χρόνο διαγράμματα. Είπαν οι συνεργάτες του ότι θα ξανάρθει πολύ σύντομα. Από εκεί θα φανεί αν προφανώς ενδιαφέρεται ο κύριος Μητσοτάκης για την περιοχή μας ή όχι. Και το Σάββατο να σου πω ότι ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός και πάλι ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, μίλησε στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης, είχε πολύ κόσμο και αρκετά στελέχη παλιά του ΠΑΣΟΚ, που εγώ πραγματικά είχα να τα δω πριν από την πανδημία να πηγαίνουν σε εκδηλώσεις, αλλά σε αυτή την εκδήλωση ήρθαν. Και βέβαια έδωσε ένα στίγμα, μίλησε γιατί οδηγήθηκε στην κατάρρευση κυβέρνηση Παπανδρέου 2009-2011 και για την απολιγνητοποίηση μίλησε και μάλιστα χαρακτήρισε την κυβέρνηση όχι ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ως κυβέρνηση της νέας πλουτοκρατίας σε σχέση με τα ενεργειακά, γιατί δίνει συλλήγου στο χειρισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ οι δικές του κατευθύνσεις από το 2010 και 2009 ήταν να έχει κάθε πολίτης ενεργειακή αυτάρκεια. Ναι, αυτό είναι αληθές. Ότι αυτός ήταν ο σχεδιασμός του, αυτό είχε πει για το μεγάλο φωτοβολταϊκό και έβαζε μία προϋπόθεση, να το θυμίσουμε αυτό, ότι για να γίνει εδώ θα υπάρχει και το εργοστάσιο που θα τα κατασκευάζει, που είναι οι θέσεις εργασίας κιόλας, έτσι, στην κατασκευή. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο ο Νίκος και για την επίσκεψη του Τσίπρα στη Δυτική Μακεδονία και για τον Παπανδρέου. Προφανώς, στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αν δεν γίνουμε αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία που θα έπρεπε να είναι μια στροφή που θα έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν, προφανώς ελάχιστα έχουμε να περιμένουμε από θέσεις εργασίας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια στρατηγική στροφή της χώρας η οποία ουδέποτε υπήρξε. Ωραία. Για πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ, ένα απόσπασμα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου, που μίλησε στην Κοζάνη, στην αίθουσα τέχνης. Η δημοσία έδωσε το στίγμα της τοποθέτησης του ο Μιχάλης ο Αγραφιώτης. Η νέα τεχνολογία, και αυτό είχαμε συζητήσει τότε με το πρόγραμμα ΗΛΟΣ, επιτρέπει να γίνουμε παραγωγή οι ίδιοι της ενέργειας. Και αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει και η Φόφη Γεννηματά, είχε συζητήσει εδώ σε μια ημερίδα αυτή την προοπτική. Ο ήλιος, ο αέρας, η γεωθερμία, τα υδροελεκτρικά συστήματα, ακόμα και η θάλασσα, μπορούν να είναι πηγές ανανεώσιμες ενέργειες. Όμως υπάρχει μια διαφορά, γιατί όλοι μιλάνε για την πράσινη ανάπτυξη. Και ο κ. Μητσοτάκης μιλάει σήμερα για την πράσινη ανάπτυξη. Αλλά τι εννοεί? Εννοεί ουσιαστικά ότι θα δώσει άδειες σε λίγους, ισχυρούς και ημέτρους. Αυτό κάνει. Ενώ η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να είναι παραγωγός ο ίδιος πολίτης, ο εργαζόμενος, η αυτοδιοίκηση, ο αγρότης, για τις δικές του ανάγκες.
έχει ανάγκη πρώτα απ' όλα, αλλά και να συνδεθεί με το δίκτυο του ηλεκτρισμού, της ενέργειας, τα ενεργειακά δίκτυα και να πουλάει το πλεόνασμα της παραγωγής, όπως είχαμε σχεδιάσει τότε με το πρόγραμμα ίδιος. Αυτό τι θα σήμαινε? Πρώτα απ' όλα θα σήμαινε ότι δεν θα έχει κόστος και ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την ενέργεια για τη δικιά του δουλειά, το χωράφι του, τη μικρή του επιχείρηση, τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, αλλά θα μπορούσε πραγματικά να έχει και κερδοφορία ο ίδιος ο πολίτης. Άρα λοιπόν, εμείς μιλάμε για την ενεργειακή δημοκρατία, την αυτοδιαχείριση της ενέργειας από τους ίδιους τους πολίτες. Και θα μπορούσε αυτός ο τόπος εδώ να είναι πρωτοπόρος, να είναι πιλωτικά ο πρωτοπόρος για να προχωρήσει μπροστά, να δείξει σε όλη την Ελλάδα τι σημαίνει ενεργειακή δημοκρατία. Να είναι οι πολίτες της Κοζάνης οι πρωτοπόροι για την ενεργειακή δημοκρατία στη χώρα. Και όμως μιλάμε σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία σε μια ενεργειακή πλουτοκρατία. Λοιπόν, αυτά είπε ο πρώην Πρωθυπουργός στην Κοζάνη. Να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρίδη, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη, εγώ ευχαριστώ. Πώς είδατε την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού, του Γιώργου Παπανδρέου? Νομίζω πως ήταν μια πολύ καλή επίσκεψη. Έβγαλε ένα πολιτικό λόγο προχθές το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο. Αναφέρθηκε και στην περίοδο στην οποία κυβέρνησε. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από την επίσκεψη. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες για να τελειώσουν όλες οι εσωκομματικές επισκέψεις στην περιοχή μας και να προχωρήσουμε τις διαδικασίες για τις εσωκομματικές μας εκλογές. Υπήρχε προσέλευση κόσμου. Από ό,τι μου έλεγε ο Μιχάλης ο Αγραφιώτης, υπήρξαν και πολλά στελέχη τα οποία είχαν χρόνια να τα δει. Έτσι μου είπε ο Μιχάλης. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ήμουν εκεί, δεν είδα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Υπήρχαν και πολιτικά στελέχη που επαναδραστηριοποιήθηκαν. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, αν και πιστεύω ότι και η πανδημία άφησε και πολύ κόσμο στο σπίτι φοβούμενοι και τον ιό. Ωραία. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ ως γραμματέας είμαι ευχαριστημένος από την προσέλευση κόσμου, όπως για να πω και την αλήθεια είμαι ευχαριστημένος από όλες τις ομιλίες που έγιναν εδώ πέρα από τους υποψηφίους, διότι όλες είχαν πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Αναμένουμε κάποιον άλλον στην περιοχή? Ποιο είναι το επόμενο διάστημα, τι να αναμένουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη? Αυτός που έχει απομείνει για να έρθει είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Γερουλάνο δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης θα ανέβει στην Κοζάνη. Νομίζω πως είναι και μια πόλη στην οποία δίνει και μεγάλη βαρύτητα και βέβαια η πολιτικοποίηση είναι και ένα σημαντικό θέμα στην πολιτική πλέον σήμερα. Οπότε και με τον κύριο Ανδρουλάκη νομίζω θα κλείσουμε και τις εσωκομματικές προσελεύσεις στην Κοζάνη για να προχωρήσουμε και στις διαδικασίες μας απερίσπαστη πλέον μετά. Πώς εξελίσσονται αυτές οι διαδικασίες, ο δρόμος προς την κάλπη πώς είναι? Όλα πάνε καλά κύριε Καρυπίδη. Έχουμε και να πούμε και κάνα δύο πιστικές πληροφορίες. Έχουμε προς το παρόν, όχι προς το παρόν, αυτά θα είναι 12 εκλογικά κέντρα με 14 εκλογικές κάλπες. Έχουμε καλύψει όλο τον νομό. Η ψηφοφορία εννοείται ότι θα είναι από το μέχρι το βράδυ κανονικά. Ψηφίζουν όλοι οι οποίοι είναι γραμμένοι στον εθνικό κατάλογο και βέβαια αυτοί οι οποίοι δεν είναι μέλη ή φίλοι του κινήματος και θέλουν να ψηφίσουν μπορούν εκείνη τη στιγμή, συμπληρώνοντας το έντυπο του μέλους του φίλου, να ψηφίσουν κανονικά. Αυτοί μόνο που δεν γίνονται δεκτοί, για να ξέρουμε και αυτή την περίπτωση, είναι αυτοί οι οποίοι είναι κομματικά μέλη άλλων κομμάτων ή αντίκειται γενικώς στις αρχές του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής. Αυτό πώς διασφαλίζεται, με μια υπεύθυνη δήλωση? Δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Θα υπάρξει υπεύθυνη δήλωση? Θα υπάρξει κάποια. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Ναι, αυτός ο οποίος αυτή και θέλει να γραφτεί ως μέλος της οφείλης μπορεί να το κάνει. Αλλά τώρα πώς θα μπορούμε να διασφαλίσουμε εμείς ότι κάποιος είναι κομματικό μέλος ενός άλλου κόμματος και θα έρθει να ψηφίσει? Αυτό καταλαβαίνετε ότι επαφείται και στον ίδιο τον ψηφοφόρο, στην ηθική και στην αξιοπρέπεια. Διότι τώρα κομματικό μέλος άλλου κόμματος εννοείται πως δεν πρέπει να έρθει. Αν έρθουν όμως πώς θα το αντιμετωπίσετε? Διότι εκεί θα αρχίσει μετά μια άλλη συζήτηση. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε, αλλά εμείς προσωπικά δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Είναι λογικό. Ούτε μπορούμε να ζητάμε κομματικές ταυτότητες. Έχετε δίκιο. Κανένας ο οποίος ξέρουμε ότι ψηφίζει π.χ. το τάδε κόμμα, αν είναι κομματικό μέλος. Το να το ψηφίζει δεν έχει καμία σημασία απολύτως. Το κομματικό μέλος δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γι' αυτό λέω ότι και επαφείται ακόμα και στην προσωπικότητα του ίδιου του ψηφοφόρου. Στην ηθική του περισσότερο. Έχει και ηθική διάσταση το ζήτημα αυτό. Έτσι ακριβώς. Νίκος Πιτσέρη και Μιχάλη Αγραφιώτη, δεν ξέρω αν θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα στον κύριο Θεοδωρίδη. Νίκο, ναι. Μιχάλη, ναι. Να πω εγώ να ρωτήσω τον κύριο Θεοδωρίδη λίγο για τις διαδικασίες ώρες που ψηφίζουμε. Ρώτησαν πολλοί άνθρωποι αν
ποιες ώρες θα μπορεί κάποιος να προσέλθει και πού ακριβώς στα εκλογικά κέντρα. Και ένα δεύτερο ερώτημα, λένε γιατί δεν υπήρξε τελικά και ηλεκτρονική ψηφοφορία για να μπορέσει ο κόσμος να ψηφίσει και ηλεκτρονικά τώρα με την πανδημία. Κυρία Γραφίτη, όσον αφορά τις ώρες, είναι κανονικά όπως είναι και εθνικές εκλογές, Ανατολή και Δύση του Ηλίου. Τώρα, τα εκλογικά κέντρα, εγώ αυτό που έκανα ως γραμματέας και όφυλα να το κάνω, βλέποντας και την πανδημία που υπάρχει, είναι να επεκτείνουμε όσο πιο πολύ τις κάλπες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Γι' αυτό και στην πόλη μέσα, για παράδειγμα στην Κοζάνη, από δύο τμήματα που είχαμε στο εργατικό κέντρο, έχουμε δημιουργήσει 4. 2 λοιπόν στο εργατικό κέντρο και 2 στο Κοβενδάριο. Έχουμε εννοείται Σέλβια, Βελβενδό, Τρανόβαλτο, στην Κοιλάδα, στην Πτολεμαϊδα στο εργατικό 2, καθώς και στα Κομινάλωνα κέντρο, Σιάτιστα, Νεάπολη, Τσοτήλη. Είναι δηλαδή, θεωρώ, υπεραρκετές οι κάλπες για να μπορέσουν και γεωγραφικά οι άνθρωποι και να μην ταλαιπωρούνται, αλλά και να κάνουν και το εκλογικό τους καθήκον. Κάτι που ενδιαφέρει τώρα τον κόσμο. Για να προσέλθει κάποιος να ψηφίσει, θα ψηφίσει με πιστοποιητικό εμβολιασμό ή νόσησης ή και με rapid test. Αυτό το έχετε απαντήσει, το έχετε αποφασίσει, ποια είναι η διαδικασία? Περιμένω την Διότι θα υπάρξει και ένας κόσμος που δεν είναι εμβολιασμένος και πιθανόν να αποκλείσει να μην μπορεί να ψηφίσει. Έχουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Περιμένω την απόφαση της ΕΔΚΑΠΑ από την Αθήνα, κύριε Καρυπίδη, αλλά εγώ στο μυαλό μου ως γραμματέας θα τα έχω λυμμένα. Οι εμβολιασμένοι οπωσδήποτε θα πρέπει να δείχνουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το επιστοποιητικό νόσης. Τώρα το ζήτημα είναι σε αυτούς που είναι ανεμβολιαστοί, γιατί είναι κλειστός δημόσιος χώρος, αν θα επιτρέπεται με rapid test. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που θα τη μάθουμε πολύ γρήγορα και θα την ανακοινώσουμε κιόλας, γιατί η πανδημία κρίνει ακόμα και τις εκλογές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εμείς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνουμε εστία μόλυνση στις εκλογικές μας διαδικασίες. Όλα θα τηρηθούν κανονικά. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι ο Νίκος να ρωτήσει, να προσθέσει. Νίκο. Τίποτα, εγώ θα ήθελα στα αλήθεια να μάθω γιατί τέθηκε το ερώτημα από τον Μιχάλη της ηλεκτρονικής ψήφου, γιατί όχι, όταν μπορεί να διασφαλιστεί μέσω του ΆΜΚΑ, μέσω του ΑΦΗΜΗ, γίνονται πια στις μέρες μας, γιατί όχι. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που τέθηκε κατά πόσο μέλη άλλων κομματικών οργανώσεων θα το δουν διαφορετικά και θα σπεύσουν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ενώ όταν πρωτοεισήχθη αυτός ο θεσμός της μαζικής ψηφοφορίας για την ενάντηση αρχηγού και το Πασόκ είναι αυτό που τον εισήγαγε, θεωρούσα πολύ δύσκολο έως αδιανόητο μέλη άλλων κομμάτων να συμμετάσχουν στις διαδικασίες, αλλά συντοχρόνω και όσο περισσότερο χαλαρώνουν τα κριτήρια τη συμμετοχή του κόσμου γενικώ στι πολιτικέ διαδικασίε, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αυτή τη φορά και τα χρόνια που έρχονται μέλη άλλων κομμάτων να σπεύσουν να συμμετάσχουν για να αλλάξουν τις ισοκομματικές ισορροπίες. Και δεν βλέπω κανέναν τρόπο που αυτό μπορεί να αποτραπεί. Να αρχίσω λίγο από το πρώτο που είπατε για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σαφώς και θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει να. Μιχάλης, το είπε και εγώ επιμένω. Ναι, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Απλά δεν μπορώ να το απαντήσω προηγουμένως. Βεβαίως θα σας απαντήσω. Το ζήτημα είναι ότι δεν είχαμε τον ελάχιστο χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι με το που προκηρύχθηκαν οι εκλογές με την απόφαση της αέμνησης Προέδρου της Φόβης Γεννηματά, σε λίγο χρονικό διάστημα μπήκε στο νοσοκομείο, επήρθε ο θάνατος. Η εταιρεία που ανέλαβε να κάνει τις εκλογές είχε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα για να βάλουμε τις εκλογές. Σαφώς και θα μπορούσαμε να το κάνουμε και την ηλεκτρονική ψηφοφορία και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα γίνει χωρίς άλλη κουβέντα. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα χρονικά περιθώρια τόσο στενά που δεν προλαβαίναμε να κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση τέλος πάντων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Φανταστείτε ότι αυτή η ψηφοφορία που γίνεται τώρα η κανονική γίνεται με τάμπλετ, γίνεται οργανωμένα, με ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν μπορεί κανένας να διπλοψηφίσει σε καμία περίπτωση. Και για να πω και κάτι ακόμα χρηστικό, μπορεί ο καθένας να ψηφίσει οπουδήποτε και αν βρίσκεται, αλλά για να ψηφίσει τη δεύτερη Κυριακή θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά ψηφίσει την πρώτη. Αυτό όσο αφορά την πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση τώρα που έχει να κάνει σε σχέση με τα μέλη που είπαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι είναι το κάλεσμα απευθύνει, σας είπα, σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν. Ανεξαρτήτως τι κόμμα ψηφίζουν. Από την άλλη πάλι, κάποιος ο οποίος είναι κομματικός τέλεχος και εννοώ για παράδειγμα ότι όταν κάποιος είναι γραμμένος στην ομαρχιακή π.χ. είναι στην ομαρχιακή του Πασόκ, είναι κομματικό μέλος του Πασόκ, δεν νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να πάει να εκλέξει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ή τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
καταλαβαίνετε αυτό από ηθικής απόψεως δεν στέκεται. Από την άλλη πλευρά εμείς δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι μέλος του κόμματος, ούτε έχουμε τις καταστάσεις. Εδώ βλέπετε η Νέα Δημοκρατία έκανε εκλογές και είχαν μια κατάσταση με 1000 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τώρα εμείς που τα μητρώα μας είναι τελείως πολύ μεγαλύτερα και πολύ ανοιχτά. Αυτό λοιπόν επαφείται τώρα και στον καθένα που θα πάει να ψηφίσει. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα ποτέ μου ως, και δεν μιλώ τώρα που είμαι γραμματέας, αλλά ως και ο ποιος μέλος του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, να πάω είτε στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είτε στις Νέες Δημοκρατίες και με την ψήφο τη δικιά μου να πω ποιος πρέπει να είναι πρόεδρος την επόμενη μέρα σε αυτό το κόμμα. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο γενικώς. Για κομματικά μέλη επαναλαμβάνω. Πάντα για αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά και κομματικά σε ένα κόμμα. Όλοι οι άλλοι εννοείται ότι είναι πρόσδεξη. Δεν το συζητάμε αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεοδωρίδη, να ευχηθούμε καλή πορεία στις εσωκομματικές εκλογές, όλα να πάνε καλά. Πάμε τώρα στην Καβάλα, στον συνάδελφο τον Νίκο Σπιτσέρη, όπου έχουμε συμψηφισμό για την απλήρωτη εργασία. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συμβαίνει, Νίκο? Ναι, εδώ είναι ένα παλιό πρόγραμμα, το οποίο το 2015 καταργήθηκε. Η επιδότηση του κόστους εργασίας ήταν ένα 4% στους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας, Καβάλα Δράμα, και 12% στους νομούς της Θράκης. Υπήρξαν ποσά τα οποία δεν δόθηκαν την πενταετία 10 με 15, όταν ενέσκυψαν τα μνημόνια. Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν προσφυγή έχουν να παίρνουν από τα ποσά που δικαιούνταν από το 10 έως το 15 και συγκεκριμένα από το δεύτερο εξάμεινο του 10. Αυτές που δεν έκαναν προσφυγή έχουν να παίρνουν τα ποσά που τους οφείλονται για τη διετία 14-15. Είναι χρήματα τα οποία δεν δόθηκαν και ένα χρόνο πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι αυτά τα χρήματα θα συμψηφιστούν. Δεν θα δώσουν συμψηφίσεις, αλλά θα συμψηφιστούν με οφειλώσεις τους. Ένας χρόνος πέρασε και κανένας συμψηφισμός δεν έγινε. Και το θέμα το έθεσε επιτακτικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, στην σύνοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ζητώντας επιτακτικά να γίνει αυτός ο ψηφισμός, ο οποίος δόθηκε υπόσχεση, αλλά ουδέν έγινε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αφορά πολλές επιχειρήσεις. Στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος βρέθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή. Στο επίκεντρο βρέθηκε το θέμα του συμψηφισμού της απλήρωτης επιδότησης εργασίας, αλλά και οι προοπτικές για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είμαι στην Αθήνα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων της χώρας. Υπήρχε σήμερα στις 6.30 ώρα ένα πάνελ όπου ήμασταν 5 πρόεδροι των επιμελητηρίων και ο κύριος Πιτσιλής. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο Στέφανος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Δράμας, θέσαμε επιτακτικά το θέμα του συμψηφισμού του 4 και 12% για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και όχι μόνο. Πάνω από 20 νομοί της χώρας δικαιούνται τουλάχιστον το 4%. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι ήμουν ιδιαίτερα πιεστικός. Δεν ξέρω αν ίσως ενόχλησα και τον κύριο Πιτσιλή. Μάλιστα. Λέγοντας ότι η γνώμη στην Καβάλα, γιατί αναφέρθηκε και ο ίδιος στην Καβάλα, ότι πράγματι λέει, βλέπω δημοσιεύματα στην Καβάλα που γκρινιάζεται. Και λέω φυσικά και γκρινιάζουμε. Ναι. Έχουν αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί περίπου 320 αιτήσεις επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 200 περίπου 60 είναι επιχειρήσεις Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και από αυτές οι 98 είναι της Καβάλας. Καμία επιχείρηση της Καβάλας δεν έχει δει ακόμα σε ψηφισμό. Άρα δικαίως, κύριε Πιτσιλή, κύριε Δικητά, η Καβάλα διαμαρτύρεται. Εμείς όταν το 2020 τέτοια αποδοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα αρμόδια υπουργεία βγάλανε το συμψηφισμό, ναι, για τις επιχειρήσεις μας από το 2010 που είχαν να δούνε τα χρήματα, πραγματικά πανηγυρίσαμε και είπαμε επιτέλους βρίσκεται λύση. Ο ΑΕΔ, το ΚΠΑ της Καβάλας, της Ελευθερούπολης, της Χρυσούπολης έχουν κάνει το έργο τους και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί στην ΑΕΔΕ και στο ΕΦΚΑ για συμψηφισμό. Έχουν περάσει τουλάχιστον σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχουμε πάρει και από το Υπουργείο Εργασίας πάνω από 3 μήνες, όπου αυτές οι επιχειρήσεις, παρόλο που έχουν κόψει και τα τιμολόγια επιδότησης, είναι στη σειρά ή στην ουρά για να γίνει ο συμψηφισμός, δεν τον έχουν δει.
Ποιος ευθύνεται επομένως? Οι επιχειρήσεις όχι σίγουρα. Οι οποίες θέλουν να κάνουν αυτό το ψηφισμό, το συντομότερο δυνατό. Τέθηκε και το θέμα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποχρεώσει σήμερα και ο νόμος λέει ότι θα ψηφιστούν με μελλοντικές υποχρεώσεις. Ευτυχώς σε αυτό το θέμα ο κ. Πιτσιλής ανέφερε μια τεχνική διαδικασία που θα ακολουθηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι. Και θέλω να πιστεύω ότι είτε στα τέλος Δεκεμβρίου, μακάρι και νωρίτερα, θα δούμε τουλάχιστον οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποχρεώσεις πώς θα συμψηφίσουν με το 4% ή το 12%. Ο κ. Πιτσιλής θεωρεί ότι είναι και κάποια προβλήματα που δεν είναι μόνο της ΑΕΔΕ. Ναι. Εδώ όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι βγήκε ένας νόμος, ένα προεδρικό διάταγμα στη συνέχεια, εγκύκλει. Παραμένουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη και πάλι στον Εύρο. Θα δούμε τον Γιώργο τον Χονδρόπουλο. Τι έχουμε εκεί πέρα, γεμίσαμε από Αμερικανούς στρατιώτες, Γιώργο? Έτσι ακριβώς. Η κινητικότητα εδώ από τις αυξήσεις στρατιωτικού υλικού και Αμερικανών στρατιωτών, βέβαια και αξιωματικών στην Αλεξανδρούπολη, εν ώψη της νέας νατοϊκής άσκησης, είναι πλέον γεγονός. Έχουμε αφήξεις ελικοπτέρων, περίπου 120 ελικόπτερα, 1000 άρματα, ενώ στα γραφεία του οργανισμού εδώ προετοιμάζονται πυροτοδός με διαρκείς επαφές της διοίκησης με στελέχη του Αμερικανικού στρατού, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Το πρωί της Παρασκευής, τώρα που μας πέρασε, ήρθαν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης με επιβατικό αεροσκάφος και 375 στρατιώτες, οι οποίοι θα παραμείνουν σε στρατόπεδο εδώ της πόλης. Είναι αυτή η περιβόητη, σίγουρα την έχετε ακούσει, η Task Force που λένε ότι θα παραμείνει στην Αλεξανδρούπολη και θα αναβαθμίσουν και θα τσεκάρουν κάποιες υποδομές του στρατοπέδου Γιαννούλη, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να διαμένουν εδώ. Η άσκηση αυτή που θα συμμετέχουν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας σε περιοχές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και άλλων περιοχών. Έχουμε επίσης πληροφορίες ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο κ. Τζέφρι Πάιατ, αναμένεται να μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη 2 ή 3 Δεκεμβρίου, προκειμένου να δει και την συνολική άφιξη των Αμερικανικών στρατευμάτων. Να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση των αφίξεων των στρατιωτών και τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία του υλικού, η άσκηση που θα ξεκινήσει από την Αλεξανδρούπολη θα εισχωρήσει στα Βαλκάνια και στη συνέχεια στην κεντρική Ευρώπη προς Ουγγαρία, παρακάπτοντας τον Βόσφορο. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο, το κόκκινο πανί για την πλευρά του Ερντογάν, ο οποίος βλέπει ότι χάρη στην συνεργασία των Ελλήνων και των Αμερικανών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης παρακάμφθηκαν τα στενά του Βοσπόρου για τη μεταφορά του στρατιωτικού υλικού, ώστε να μεταβεί η ΗΠΑ σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Οπότε έχουμε τον Τούρκο Σουλτάνο από απέναντι, όπως τον φωνάζουν, τον Τούρκο Σουλτάνο να βράζει κυριολεκτικά. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο και να προσθέσω και ένα τελευταίο ότι εδώ στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει μια μεγάλη ομάδα πολιτών. Είχαμε μια κινητοποίηση, περίπου 200 άτομα ήταν στο κέντρο της πόλης τις τελευταίες μέρες, οι οποίοι αντιδρούν στην παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων στην πόλη, θεωρούντας ότι η Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι της θα μετατραπεί σε ορμητήριο και μια νέα σούδα. Μάλιστα. Πάμε πάλι στην Καβάλα, στον Νίκο το Σπιτσέρι. Είχαμε δει την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, το Black Friday, είχαμε δει εκεί που υπήρχε και ο εμβολιασμός στην Αριστοτέλους. Πώς πήγε η αγορά στην Καβάλα, Νικό? Ήτανε Black Friday ή ήταν Μεγάλη Παρασκευή? Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλης Λεμονίδης, δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Αυτά περί ουρών που έγιναν την πρώτη χρονιά, ούτε κατά διάνοια, είναι τα μέτρα. Είναι το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση των πολιτών είναι πολύ κακή. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήταν και αυτός ο βροχερός καιρός, οπότε Black Friday ποτέ δεν έγινε στην περιοχή. Άρα Μεγάλη Παρασκευή είχαμε. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή της αγοράς. Στην Κοζάνη τι είχαμε, Μιχάλη, στη Δυτική Μακεδονία? Στην Κοζάνη πολύ πεσμένα τα πράγματα, Χουδωρή, και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία. Black Friday, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι δεν έκλεισαν τα μαγαζιά, δεν έκαναν κατηνοποιήσεις κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη. Γιατί είχαν την Black Friday και περίμενε ο κόσμος να δουλέψει. Αλλά δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα, δεν υπήρχαν έσοδα και στα καταστήματα γενικότερα. Και βέβαια είναι λυπηρή γενικότερα η κατάσταση της αγοράς. Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία είναι πολύ πεσμένος ο τζίρος στα καταστήματα, Θοδωρή. Οι άνθρωποι ελπίζουν και τα Χριστούγεννα, αλλά όσο καλπάζει η πανδημία και όσο. Και η κυβέρνηση μπορεί να μην κλείνει τα καταστήματα και την αγορά και να μην κάνει lockdown, αλλά ο κόσμος φοβάται
και μένει εσόκλειστος μέσα. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω, Θοδωρή, μιας και είπαμε και για τον Ερντογάν, τον Σουλτάνο, ότι στην Κωνσταντινούπολη γίνεται ένα συνέδριο δημάρχων της Ευρώπης, σε οποίο συνέδριο συμμετέχει ο Κώστας ο Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Αθήνας, ο Κώστας ο Ζέρβας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και ο Κώστας ο Πελετίδης, ο Δήμαρχος Πατρέων. Και σε αυτό το συνέδριο που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του κυρίου Ιμάμογλου, του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, που έχει πάρα πολύ θετική σκέψη για την Ελλάδα και βέβαια αυτό προκαλεί πολλά νεύρα στον Ερντογάν, σε αυτό το συνέδριο λένε πώς μπορεί να ανοιχτούν οι συνεργασίες στα Βαλκάνια, να μην υπάρχουν, όπως είπε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, βαλκανικά προβλήματα, αλλά να υπάρχουν βαλκανικές λύσεις. Ένα ενδιαφέρον συνέδριο που παρακολουθούμε και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και βίντεο από αυτό το συνέδριο. Ωραία. Ας πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε από την Καβάλα για τη Μεγάλη Παρασκευή που μας πέρασε, το Black Friday που δεν κινήθηκε καθόλου η αγορά. Υποψιαζόμαστε ότι θα είναι πραγματική Black Friday. Μαύρη, ναι. Πιο μαύρη δεν έχει, νομίζω. Δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός. Περισσότερο με Μεγάλη Παρασκευή παρά με Black Friday, θύμιζε η Παρασκευή στην αγορά της Καβάλας. Βοηθάει, ούτε ο καιρός δεν μας βοηθάει. Η κρίση με τον κορονοϊό δεν μας βοηθάει. Αλλά η ελπίδα πάντα υπάρχει. Έχουμε αρκετές ώρες μπροστά μας. Ίσως ο κόσμος ξεκινήσει και σήμερα και αύριο, άλλωστε δεν θα είμαστε μόνο σήμερα, θα επεκταθούμε και αν βοηθήσει ο καιρός και όλα πάνε καλά, και γιατί όχι και τη Δευτέρα. Η κακοκαιρία σε συνδυασμό με τα ελάχιστα χρήματα που έχουν μείνει στην τσέπη των καταναλωτών κράτησαν τον κόσμο στο σπίτι τους. Περισσότερο με Μεγάλη Παρασκευή έμοιαζε η Black Friday στην Καβάλα. Ο βροχερός καιρός σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα έκαναν τους καταναλωτές να μείνουν στο σπίτι. Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι κράτησε μία εβδομάδα, οπότε ο κόσμος μοιράστηκε και δεν ήρθε σε μία μέρα μόνο, δεν μαζεύτηκε. Εμείς προσωπικά σαν κατάστημα σήμερα ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες προσφορές. Το ότι ορισμένοι κάνουν Black Week και όχι Black Friday, αυτό καλό είναι να το δούμε λίγο σαν θέμα, γιατί όλος ο Νοέμβριος έτσι όπως το πάμε θα είναι προσφορών. Επόμενη καταναλωτική κίνηση αναμένεται να καταγραφεί κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί καταναλωτές επέλεξαν να ψωνίσουν από τώρα τα δώρα των Χριστουγέννων, εκμεταλλευόμενοι τις δελεαστικές προσφορές. Τώρα περιμένουμε τα Χριστούγεννα για να υπάρξει κάποια κίνηση. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις? Τα οποία Χριστούγεννα ήδη έχουν ψωνίσει πάρα πολλοί κόσμος στις προσφορές. Ναι. Σπάσαμε ήδη την κίνηση των εορτών, θα μας πούνε επαγγελματίες του εμπορικού κλάδου. Ναι. Τον έχουμε σπάσει ήδη τον κόσμο των Χριστουγέννων. Ωστόσο, μεγάλες αλυσίδες με είδη ένδυσης και υπόδεισης δούλεψαν σε μεγαλύτερο βαθμό παρά τον παράγοντα καιρό. Ο καιρός δεν βοηθάει, ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας και είναι ακόμη. Προς το παρόν βλέπω δουλειά σε συγκεκριμένα καταστήματα, ξέρετε σε ποιες αλυσίδες δεν επιτρέπεται να πω. Ευελπιστώ ότι ίσως και το απόγευμα, αν σταματήσει λίγο αυτό το χάλι του καιρού, κατέβει κόσμος. Εγώ δεν είμαι μαγαζί που δουλεύω στην Black Friday γιατί δεν έχω κάτι σε προσφορά, αλλά δουλεύω συνδυαστικά εφόσον κατέβει ο κόσμος στην αγορά. Απλά σε ένα live που έκανα είπα ότι κατεβείτε στην αγορά της Καβάλας και μην πάτε στις μεγάλες αγορές, γιατί τα μικρά καταστήματα έχουν τις ανάγκες τους αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό θα πω προς το παρόν, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Προς το παρόν, στα δικά μας εμπορικά καταστήματα επικρατεί ησυχία. Στις μεγάλες αλυσίδες υπάρχει κίνηση, οπότε βλέπετε πίσω, μην ονοματίσω, αλλά δεν ξέρω την εξέλιξη. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη αποθέματα αισιοδοξίας. Η αγορά έχει συνηθίσει στις εκπτωτικές καταστάσεις, οπότε ας κατέβει ο κόσμος, ζημιωμένος δεν θα βγει, κερδισμένος θα βγει. Υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα στην αγορά και στο κάτω-κάτω και μια ανάταση ψυχής, βρε παιδιά. Έτσι, να ανεβεί το ηθικό μας με κάτι όμορφο, με κάτι που χρειαζόμαστε και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, και με αυτό το ρεπορτάζ πρέπει να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Χονδρόπουλο. Καλό απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ τον Μιγάλη Αγραφιώτη. Καλό απόγευμα στην Κοζάνη και στη Δυτική Μακεδονία. Καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ και τον Νίκο τον Σπιτσέρη. Καλό απόγευμα και στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στην Καβάλα.
Καλό απόγευμα σε όλους. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα μας φιλοξενήσατε στις οθόνες σας. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.